τη γεωπολιτική ανάλυση που το τμήμα μας δημιούργησε πρόσφατα. Και αυτή είναι η πρώτη δραστηριότητα αυτού του Ινστιτούτου και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Επίσης, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος από το γεγονός ότι οι εταίροι μας που οργανώνουν αυτή τη συνάντηση είναι το Konrad Adenauer Instituto, ένας θεσμός πανευρωπαϊκός, ο οποίος μας δίνει την τιμή να διοργανώσουμε αυτό το γεγονός. Πρωτού ξεκινήσουμε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να δώσω το λόγο στο διευθυντή του κυρίου Χένρι Μπονέ για να προσφωνήσει το συνέδριο. Κύριε Μπονέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε και από την πλευρά μου. Είναι μεγάλη τιμή και για μας από το Ίδρυμα Adenauer να στεγάζουμε αυτή τη συνάντηση και είμαστε πάρα πολύ και προσδοκούμε να δούμε τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στις προσπάθειες που γίνεται με την Άγγελα Μέρκελ και για να προάγουμε την δημοκρατία στην Ευρώπη, στην Ελλάδα. Δουλεύουμε εδώ και 8 χρόνια και προσπαθούμε να εντοπίσουμε και να συνεργαστούμε με θεσμούς και ανθρώπους που θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο και να βρούνε απαντήσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε από κοινού. Και δεν υπάρχει ήχος. Παγώσε ο ήχος και η εικόνα. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει ήχος. Δυστυχώς, είχαμε δυσκολίες στον ήχο. Ελπίζω ότι θα μπορούμε να έχουμε την αρχική του ομιλία λίγο αργότερα, μόλις διορθωθεί ο ήχος. Δεν υπάρχει ήχος. Δυστυχώς, μερικές φορές συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Θα είμαστε χαρούμενοι να ακούσουμε τον κύριο Μπονέ λίγο αργότερα, όταν θα έχει διορθώσει το πρόβλημα σύνδεσης του με το τηλέφωνό του. Και τώρα, για να μην καθυστερήσουμε άλλο, θα ήθελα να, ως συντονιστής, θα ήθελα να πάω απευθείας στο πρώτο πάνελ της σημερινή μας συνάντηση. Στο πρώτο πάνελ, η συνεδρία η οποία θα διαρκέσει από τις 4 μέχρι τις 5:30 το απόγευμα, θα ασχοληθεί από τη μία πλευρά με ζητήματα της διεύρυνσης σε συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ευρύτερους γειτόνους της, και ο κύριος Αναστάσιος Χάρδας, πολύ καλός φίλος και συνάδελφος, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής Ευρωπαϊκών Θεσμών και Διεθνούς Πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, όπου είναι και ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να αναλύσει τις πτυχές που αναφέρονται στην εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην νότιο-ανατολική Ευρώπη. Και ο δεύτερος ομιλητής, πολύ καλός φίλος, ο Σωτήρης Σέρβος, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής διεθνής πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Επίσης είναι Research Fellow ενός του ΕΛΙΑΜΕΠ,
και θα μας αναλύσει βασικά ζητήματα που έχουν να κάνουν μεταξύ των σχέσεων της Ελλάδας και της Τουρκίας. Το δεύτερο μέρος του πάνελ θα εστιάσει στα Δυτικά Βαλκάνια και ως υπότιτλο θα έλεγα ότι προσθέσαμε το «Η επένδυση στη σταθερότητα», αλλά πιθανόν θα πρέπει να μιλήσουμε αν η σταθερότητα είναι ένα δεδομένο ή κάτι το οποίο αναζητούμε. Υπό αυτή την έννοια θα έχουμε την βοήθεια του Western Poposka, Βέσνα Ποπόσκα, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Βίζιον των Σκοπίων και ο Σπύρος Οικονομίδης, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο London School of Economics. Καθηγητή Αναστάση Χάρδα, έχετε το λόγο για 10 λεπτά για να μας... για να αφήσουμε και χρόνο για ενδυνάμει ερωτήσεις. Θα ήθελα να προσθέσω για το ακροατήριό μας ότι αν επιθυμείτε να υποβάλλετε κάποιες ερωτήσεις, αυτές θα μπορούσατε μέσα από το Messenger Facebook να γραφτούν στα αγγλικά, ούτως ώστε να μην χαθούμε στη μετάφραση και να έχουμε όσο πιο ακριβή την ερώτηση και να είστε ακριβείς και για να μπορούμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη. Είμαι πολύ χαρούμενος που συμμετέχω σε αυτή την πρώτη εκδήλωση του νέου Ινστιτούτου. Θα ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε περισσότερες δραστηριότητες στο μέλλον όσον αφορά την έρευνα, αλλά επίσης και μέσα από δημόσια συμμετοχή και διαβούλευση. Για τη δική μου ομιλία σήμερα σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να δώσω μια συνολική επισκόπηση των διαδικασιών διεύρυνσης οι οποίες έχουν λάβει χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα προσπαθήσω να διασυνδέσω αυτές τις διαδικασίες με τα ζητήματα της σημερινής συζήτησης που αφορούν την γεωπολιτική. Θα προσπαθήσω λοιπόν να παράσχω μια σύντομη ανάλυση για τα ζητήματα της διεύρυνσης, η οποία κατά την άποψή μου διασυνδέονται σε οικονομικούς παράγοντες, είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με οικονομικούς παράγοντες και μετά από αυτό θα κάνω μια σύντομη ανάλυση την γεωγραφική διεύρυνση και αυτό το οποίο που ονομάζουμε στους κύκλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης την κόπωση της διεύρυνσης. Και είμαι σίγουρος ότι ο επόμενος ομιλητής θα είναι και στην θέση να αναλύσει αυτά τα ζητήματα περισσότερο. Από το 1957, ως Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση, έχει κάνει 4 βήματα διεύρυνσης στη δεκαετία του 70, του 90 και τη δεκαετία του 2000 και βάσει της βιβλιογραφίας στα αρχικά στάδια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης η πρόσβαση η είσοδος νέων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν θεμελιώδεις αρχές και ήταν οι πολιτικές και οι στόχοι οι οποίες είχαν λάβει χώρα. Μετά όμως από την ισχυρή πολιτική δράση του Προέδρου De Gaulle για την εισαγωγή της Μεγάλης Βρετανίας, τελικά το 1973 κατάφερε η Βρετανία να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την Ιρλανδία και την Δανία. Είναι η άποψή μου ότι η γεωπολιτική έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο για αυτή την απόφαση και διότι η εισδοχή της Μεγάλης Βρετανίας έδωσε μεγάλη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και στην συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ισχυροί υποστηρικτές της εισδοχής της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λόγω της επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν, ακόμα και από τα πρώτα στάδια αυτής της κατάστασης ήταν σημαντικό. Όταν λοιπόν η Μεγάλη Βρετανία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα γεωπολιτικοί αλλά επίσης και τα γεωοικονομικοί παράγοντες έπαιξαν σημαντικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη, όσον αφορά την Ιρλανδία ιδιαίτερα, το που δημιούργησε πολύ ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της γεωγραφικής εγκύτητας. Η επόμενη διεύρυνση έλαβε χώρα στη δεκαετία του 80 με την Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία. Εκείνη την εποχή υπήρχαν κάποιοι προβληματισμοί όσον αφορά την δυνατότητα της ένταξης αυτών των χωρών στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση, αλλά γεωπολιτικοί παράγοντες έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο για να υπερκεραστούν αυτοί οι προβληματισμοί λόγω των περιόδων δικτατορίας στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία και στην Ισπανία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80, πολιτικός χώρος είχε αναπτυχθεί για πολιτικές δυνάμεις οι οποίες ήσαν ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ήταν το αρχικό σχήμα του ΠΑΣΟΚ και το όπως επίσης η επανάσταση των Γαριφάλων στην Πορτογαλία. Για να αυτές οι πολιτικές δυνάμεις λοιπόν εκείνη την εποχή θεωρείται ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις χώρες αυτές σε μη δυτικής κατεύθυνσης πολιτικές και επίσης, θεωρείται ότι η δημοκρατική εμπέδωση θα ήταν ο μοναδικός τρόπος για να κάνουν ένα βήμα μπροστά που αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Ήταν μια πραγματική πιθανότητα εκείνη την εποχή και με συγκεκριμένες εξωτερικές πολιτικές δράσεις οι οποίες έδειχναν μια στροφή αυτών των χωρών προς σε πιο πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και σε συμφωνίες με άλλες χώρες οι οποίες δεν βρίσκονταν υπό την επιρροή αυτό που ονομάζαμε ή όλοι γνωρίζουμε ως Δύση. Έτσι λοιπόν, τώρα πάμε στο τρίτο κύμα της εντάξεων και διεύρυνσης. Το 1995 Αυστρία και Σουηδία εντάχθησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην βάση των κριτηρίων της Κοπενχάγης που αφορούσαν τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι τρεις χώρες είχαν υιοθετήσει μια ουδέτερη στάση κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Έτσι λοιπόν η ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν μια ευκαιρία να μπουν και αυτές μέσα στην δυτική σφαίρα. Και τέλος είχαμε το μεγαλύτερο κύμα διεύρυνσης το 2004 και το 2007. Οι τελευταίες χώρες οι οποίες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κροατία το 2013, 10 χώρες από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη και από την ανατολική Μεσόγειο εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι μέχρι εκείνο το σημείο μια ευρύτερη γεωπολιτική και γεωοικονομική παράγοντες
που μπορούν να συζητηθούν σε μια άλλη πιθανόν περίσταση, έπαιξαν όμως έναν ουσιαστικό ρόλο, αλλά συγκεκριμένοι επίσης παράγοντες ήσαν πάρα πολύ σημαντικοί. Ιδιαίτερα μετά την πτώση του κομμουνιστικού μπλόκου, οι χώρες της κεντρικής Ευρώπης έπρεπε να πάρουν κάποιες αποφάσεις για το μέλλον τους όσον αφορά το οικονομικό και γεωπολιτικό τους μέτωπο. Βρίσκονταν υπό την επιρροή και σε μερικές περιπτώσεις σε άμεσο έλεγχο από την Σοβιετική Ένωση, είχαν ακολουθήσει δρόμους όπως αυτούς που είχε ακολουθήσει η Ρουμανία. Επομένως, όχι μόνο αυτό, αλλά και η κοινή γνώμη ήταν διχασμένη σε αυτές τις χώρες εκείνη την εποχή, με κάποια μέλη που ζητούσαν ακόμα πιο ισχυρούς δεσμούς με την Ρωσία, ή άλλοι που έβρισκαν την προοπτική της ένταξης ως μια καλύτερη γεωπολιτική περίπτωση. Επίσης, βάσει αυτών, ήθελαν να μειώσουν την ρωσική επιρροή και αυτό αποτελούσε τον παράγοντα κινήτρων για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μπουν και να ενταχθούν και στο ΝΑΤΟ. Πέρα λοιπόν από την γεωπολιτική, η οικονομική γεωγραφία, η οποία σε παγκόσμιες σχέσεις χρησιμοποιείται εναλλακτικά με τα γεωοικονομικά, έπαιξαν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην απόφαση αυτών των χωρών να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη δεκαετία του 90, αλλά ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000, οι χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης είχαν αναπτύξει οικονομικούς δεσμούς με τη Γερμανία, που δημιούργησε μια διμερείς σχέσεις και διμερές εμπόριο, που ενίσχυσε το εμπόριο και τα οικονομικά και των δύο χωρών. Και επίσης και το ξένο κεφάλαιο το οποίο η Γερμανία είχε αναλάβει να προωθήσει προς αυτές τις χώρες, ιδιαίτερα οι κατασκευαστικές γερμανικές εταιρείες, οι οποίες εκμεταλλεύτηκαν αυτή την κατάσταση και μετέφεραν μέρος της παραγωγής της βιομηχανίας τους σε κάποιες από αυτές τις χώρες. Μετά λοιπόν από αυτή την αλληλοεξάρτηση, την οικονομική αλληλοεξάρτηση, μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι αυτές οι χώρες δημιούργησαν μία εξάρτηση προς τη Γερμανία και επίσης από παραγωγή η οποία γινόταν μέσω του outsourcing, ανάθεση εργασιών σε τρίτους, και δημιούργησε την αίσθηση και την έννοια ότι αυτές οι χώρες εντασσόμενες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα μέσω της ενιαίας αγοράς, θα τους έδινε τη δυνατότητα να αυξήσουν το εμπόριό τους, αλλά και να δημιουργήσουν περισσότερη παραγωγή outsourcing από την Γερμανία προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν. Αυτό που μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα από τα παραπάνω είναι ότι έχουμε και αυτούς οι οποίοι κέρδισαν και έχασαν από την διεύρυνση. Ειδικότερα η Δύση συνολικά έχει αναδυθεί ως ένας ως μια δύναμη η οποία έχει ωφεληθεί από αυτή την κατάσταση, ιδιαίτερα από τις χώρες οι οποίες βρίσκονταν υπό σοβιετική επιρροή. Και μετά ειδικά από την κατάρρευση του κομμουνιστικού μπλόκου. Επίσης, οι μεγάλες δυνάμεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ωφελήθηκαν από τη διεύρυνση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 2000. Η Γερμανία ωφελήθηκε πάρα πολύ, όπως ανέφερα και προηγούμενα, και όπως επίσης οι χώρες οι οποίες
ανέπτυξαν τις οικονομικές σχέσεις τις οποίες ανέπτυξα προηγούμενα, αλλά επίσης το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αναδειχθεί ως μια χώρα που ωφελήθηκε μέσα από γεωπολιτικούς όρους, τουλάχιστον μέχρι το Brexit. Κατάφερε το Ηνωμένο Βασίλειο να πετύχει τους μακροπρόθεσμους στόχους που είχε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ήταν ξεκάθαρα, είχαν τεθεί από την Μάργαρετ Θάτσερ στη δεκαετία του 80, για τη δημιουργία μιας τεράστιας οικονομικής περιοχής, η οποία θα βασιζόταν στο ελεύθερο εμπόριο και θα ήταν υπέρ των ιδεών που αφορούν τη μεγαλύτερη Ατλαντική συμμαχία. Επίσης, συγκεκριμένα μέλη όπως η Πολωνία, όχι μόνο ιδεολογικά, αλλά και με πρακτικούς λόγους, συμμετείχαν και ιδιαίτερα στη διαμάχη που αφορά το Ιράκ. Τώρα, όσον αφορά τα γεωοικονομικά, αντιδρώντας στις οικονομικές κομμουνιστικές πολιτικές, η νέα κατηγορία, οι νέοι αξιωματούχοι, μέσα από την ελεύθερη αγορά, την καπιταλιστική αγορά, μέσω και των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτοί οι αξιωματούχοι που συμμετείχαν δημιούργησαν ένα περιβάλλον ελεύθερου εμπορίου μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, μικρότερες χώρες έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα χώρο γεωπολιτικού ενδιαφέροντας, όπως οι χώρες του Βίζεγκρατ, οι οποίες λειτουργούν ως ένα κέντρο πολιτικού μπλοκ μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό την ηγεσία της Αυστρίας, όπως γίναμε μάρτυρες και στην προσφυγική κρίση πρόσφατα, και η Ελλάδα κατάφερε να βοηθήσει την ένταξη της Κύπρου, που ήταν ένας μακροπρόθεσμος στόχος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, και επέτρεψε στην Ελλάδα να έχει ένα σημαντικό σύμμαχο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ακόμα περισσότερο να έχει διπλωματική λύση στην παράνομη κατοχή της Βόρειας Κύπρου από την Τουρκία. Παρ' όλα αυτά, όπως αναφέραμε, αυτή η κατάσταση έχει δημιουργήσει και ανθρώπους οι οποίοι δεν ωφελήθηκαν από αυτή την κατάσταση. Για παράδειγμα, η Ρωσία. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν και η Ρωσία γενικότερα έχουν πει ότι η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης ήταν η μεγαλύτερη γεωπολιτική καταστροφή του 20ου αιώνα, όπως ανέφερε ο ίδιος το 2005, και αυτή η κατάρρευση, εάν του εδίνεται η ευκαιρία να την αντιστρέψει, θα το είχε κάνει. Το είπε αυτό πριν από το Μάρτιο του 2018. Η Ρωσία έχει χάσει τρομακτική δύναμη, οικονομική δύναμη που είχε τη δεκαετία του 90, σταθεροποιήθηκε όμως τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά πολιτικά έχει πλέον πολύ λίγους συμμάχους. Η Γαλλία επίσης φαίνεται να έχει χάσει από γεωπολιτική πλευρά λόγω της διεύρυνσης. Η Ένωση της Γερμανίας, η οποία έλαβε χώρα, δημιούργησε ένα ισχυρό κράτος μέσα στην Ευρώπη με ισχυρούς δεσμούς σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γαλλία έχασε από αυτό τον ανταγωνισμό με τη συμμαχία των 7 χωρών στην Νότια Ευρώπη το 2013, έχει δημιουργήσει μικρή γεωπολιτική δύναμη. Και φτάνοντας στα συμπεράσματα, θα έλεγα αυτό το οποίο φαίνεται σήμερα μια επιτυχής πολιτική διεύρυνσης, η οποία βρίσκεται σε τέλμα, και η προοπτική νέας επέκτασης φαίνεται να έχει οπισθοχωρήσει η ιδέα της επόμενης διεύρυνσης, και ιδιαίτερα για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, και
χώρες οι οποίες βρίσκονται σε πιο άμεση επιρροή, όπως η Ουκρανία και η Γεωργία με την Ρωσία. Αυτό είναι ένα ισχυρό επιχείρημα και μια, που θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτή η ελάττωση της πολιτικής για ευρωπαϊκή διεύρυνση φαίνεται να επαληθεύει την πρόβλεψη το 1999 από τους σκόλαρς στη Δυτική Γερμανία, οι οποίοι υποστήριζαν ότι η γεωγραφική διεύρυνση και διασυνδέονται άμεσα, και το επιχείρημά τους ήταν ότι αυτή η διεύρυνση θα δημιουργήσει προβλήματα στην ευρωπαϊκή γεωπολιτική και θα δημιουργήσει μία ετερογένεια σε γεωγραφικούς όρους όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάσει αυτών των παραγόντων και άλλοι παράγοντες και άλλοι λόγοι μπορούν να προσθεθούν, που πιθανόν δεν έχουμε το χρόνο να μιλήσουμε αναλυτικότερα. Να μιλήσω όμως για τον ευρωσκεπτικισμό που υπάρχει όσον αφορά την προσφυγική κρίση. Όπως οι χώρες οι οποίες δεν έχουν ωφεληθεί από την πρόοδο την οικονομική πρόοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης την αρνητική στάση όσον αφορά την ευρωπαϊκή διεύρυνση, είναι η κρίση της Ευρωζώνης, που τα αποτελέσματά της έχει αφήσει μία διαιρεμένη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πάρα πολλά ζητήματα. Ως αποτέλεσμα, το φαινόμενο της διεύρυνσης, της κούρασης της διεύρυνσης, έχει αυξηθεί τα τελευταία 10 χρόνια περίπου, και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Γιούνκερ, είχε πει το 2014 ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει προς το παρόν να σταματήσει τη διεύρυνση, ούτως ώστε όλα τα πολιτικά επιτεύγματα των μελών να εδραιωθούν καλύτερα. Αυτό δηλώθηκε το 2014 από τον κύριο Γιούνκερ και έδειξε το δρόμο που θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακολουθηθεί. Έπρεπε τότε, κατά τη γνώμη του, να σταματήσει η Γενική Διεύθυνση για την Διεύρυνση, και η Γενική Διεύθυνση ονομάστηκε η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία σηματοδοτεί ξεκάθαρα την μεταστροφή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την προοπτική διεύρυνσης για περισσότερη συνεργασία με τις χώρες που δεν είναι μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λυπάμαι ότι ο χρόνος σου τελείωσε. Πιθανόν να επανέλθουμε σε αυτά τα ζητήματα, και ιδιαίτερα το τελευταίο σχόλιο ήταν πολύ σημαντικό. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον καθηγητή Σέρβο για τη δικιά του άποψη για αυτό το θέμα. Σωτήρη, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την ευγενή πρόσκληση και την θαυμάσια δουλειά που γίνεται εδώ και μια δεκαετία περίπου, και για μας στην Θράκη, στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο, είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να αυξήσουμε την εξωστρέφειά μας, να αυξήσουμε τη συμμετοχή μας σε αυτού του είδους τις συζητήσεις, από τη στιγμή που ανήκουμε σε αυτό το ευρύτερο περιβάλλον και που έχει άμεση σχέση και με τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία. Θα προσπαθήσω πάνω κάτω να αναφερθώ σε μερικά πολύ σημαντικά σημεία κατά την άποψή μου και για το πώς η γεωπολιτική έχει επηρεάσει
Τα προηγούμενα συμβάντα, όπως αναφέρθηκαν και από τον προηγούμενο ομιλητή, τον κύριο Χάρδα, δεν θέσιαστο πολύ όσον αφορά στα Δυτικά Βαλκάνια, γιατί υπάρχει και δεύτερο πάνελ που θα ασχοληθεί με αυτό. Απλά θέλω να σας δώσω μία προσέγγιση για το πώς η γεωπολιτική έχει μεταφέρει την προσέγγιση από την προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και το ερώτημα παραμένει το ίδιο, πώς είναι δυνατόν να μπορέσουμε να σπάσουμε αυτόν τον φαύλο κύκλο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και μικρότερης γειτονιάς χωρών, και ταυτόχρονα να αναφερθούμε και στο θέμα της ασφάλειας που απασχολεί όλους. Και έχουν αλλάξει πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια. Προφανώς θα συνεχίσουμε να μιλάμε συνεχώς για τις ιδέες οι οποίες πρέπει να κυριαρχούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά και την ασφάλεια και τη σταθερότητα και το κράτος δικαίου. Αλλά αυτά είναι τα βασικά επιχειρήματα όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έλεγα λοιπόν για τα τελευταία 5-6 χρόνια όλο και περισσότερο οι λήπτες των αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τους εξωτερικούς παίκτες με τις αρνητικές επιπτώσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, και εδώ συμπεριλαμβάνεται μια μεγάλη ποικιλία χωρών, όπως για παράδειγμα η Ρωσία, που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν, όπως και εμείς, δεν μας άρεσε αυτή η προσέγγιση, γιατί μας θύμισε τα παλιά, τα παραδοσιακά γεωπολιτικά παιχνίδια, και εμείς ως Ευρωπαίοι θεωρούσαμε ότι αυτό το θέμα έχει τελειώσει. Αλλά ταυτόχρονα όμως ξέρουμε ότι υπάρχουν αυτού του είδους τα γεωπολιτικά παιχνίδια στην δική μας την περιοχή και σχετίζονται με την περιφέρεια της Ευρώπης, με όλους τους ανταγωνιστές οι οποίοι προσπαθούν να επαναπροσδιορίσουν τους κανόνες του παιχνιδιού, τις αρχές που αποτελούν τον πυρήνα της Ευρώπης μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ουσιαστικά. Αυτό δεν αποτελεί θέμα μόνο για τα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι ευκαιρία να παρουσιάσω τη συνολική υπόθεση, η οποία είναι ότι καταρχήν η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα από τα βασικά εργαλεία τα οποία διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προβάλλει το θέμα της ασφάλειας και σταθερότητας και την επιρροή της. Και είναι πολύ σημαντικό να δούμε το τι έχει αλλάξει την τελευταία δεκαετία σε αυτό το τομέα. Και πιστεύω ότι υπάρχουν τρία μεγάλα γεγονότα τα οποία έχουν πυροδοτήσει αυτή την κατάσταση και μας σωθούν να γίνουμε πιο ενεργοί σε αυτό το τομέα, για να μην δημιουργηθεί ένα κενό, γιατί διαφορετικά κάποιος άλλος θα πάρει τη θέση του σε αυτό το κενό. Έχουν αλλάξει λοιπόν πολλά μετά από την δεύτερη θητεία του Ομπάμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρξαν τα προβλήματα στον οικονομικό τομέα. Οι Αμερικάνοι άρχισαν να απαιτούν από τους Ευρωπαίους περισσότερη υπευθυνότητα, περισσότερη μεταφορά του βάρους, του φορτίου, στο τι γίνεται. Άρα λοιπόν έχουν αρχίσει οι μεγάλοι παίκτες να αλλάζουν θέσεις στη διεθνή καρκέρα, και αυτό έχει επίπτωση και σε εμάς φυσικά. Και μαζί και με την θητεία του Τραμπ, που ήταν πολύ πολύ περισσότερο θυελώδης, οι διατλαντικές σχέσεις έχουν αρχίσει να αλλάζουν, που ακόμη αποτελούν όμως τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής στην γενικό στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό που έχει αλλάξει επίσης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
μέσα από την κρίση της Ευρωζώνης, μέσα από τις καινούριες αβεβαιότητες, για πρώτη φορά είχαμε αρκετές ρογμές μεταξύ των πολιτικών ελίτ, δηλαδή Βοράς, Νότος, αυτός ο διαχωρισμός, μετά επίσης και ο διαχωρισμός Δύσης-Ανατολής, όσον αφορά το δίλεμμα επίστωσης χρέωσης, ενώ η διαφορά και ο διαχωρισμός ανάμεσα στην Δύση και στην Ανατολή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει να κάνει με το κράτος δικαίου και με τέτοια θέματα. Και... αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, δημιουργεί πολύ μεγάλη δυσκολία να βρεθεί ένας κοινός παρανομαστής συνομιλίας και υπάρχουν ακόμη αρκετά αντίκτυπα μετά από αυτό. Και επίσης έχουμε καινούριους παίκτες στο παιχνίδι. Στην Ουκρανία, για παράδειγμα, το 2014 ήταν μια μεγάλη καμπάνα που χτύπησε για τους Ευρωπαίους, αλλά επίσης ήταν και η έναρξη μιας αλλαγής στην εξωτερική πολιτική, της αμερικάνικης εξωτερικής πολιτικής. Και επίσης επαναπροσδιορίσε κατά κάποιο τρόπο τη σχέση με τη Ρωσία. Υπάρχουν και νέοι παίκτες, όπως είπα προηγουμένως, όπως η Κίνα, διαφορετικές ερμηνείες της διεργασίας της παγκοσμιοποίησης που έθεσαν στο τραπέζι οι Κινέζοι και επίσης σε μεσαίου μεγέθους χώρες όπως η Τουρκία, η οποία απαιτεί όλο και περισσότερα. Θα ολοκληρώσω με την Τουρκία, όχι μόνο από την ελληνική πλευρά προοπτική, αλλά για να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία. Αυτές οι εξελίξεις είναι πάρα πολύ σημαντικές και ίσως να έχουμε χρόνο αργότερο να το συζητήσουμε. Επομένως, θα συνεχίσω τώρα με τα θέματα της Τουρκίας, λέγοντας ότι η Τουρκία είναι μια παλιά ιστορία όσον αφορά στη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και όταν δεν είχαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και είχαμε την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Από τότε μιλάμε για την Τουρκία. Μετά από 4 δεκαετίες όμως η Τουρκία έγινε υποψήφια χώρα για την ένταξη στο περίφημο Ελσίνκι, εκεί. Ήταν ένα σημείο αναφοράς για την προοπτική επίσης και των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Το ερώτημα λοιπόν παρέμεινε για την Τουρκία από τη στιγμή που έγινε υποψήφια. Πώς θα ορίσουμε το τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι έχουν αλλάξει τα τελευταίες δεκαετίες, τι είναι η Τουρκία, είναι η ευρωπαϊκή χώρα, πώς προετοιμάζουμε τον εαυτό μας για να προσαρμοστούμε στις μελλοντικές προκλήσεις. Και ταυτόχρονα πάρα πολλά πράγματα άλλαζαν και στην εγχώρια πολιτική της Τουρκίας, δυστυχώς, πολύ γρήγορα. Αν και το σενάριο της πλήρους μέλους δεν είναι κοντά, υπάρχει μία επιδείνωση σε αυτή την προσέγγιση και πιστεύω ότι η περίοδος μεταξύ του 2002, όταν ο Ερντογάν εκλέγηκε ως πρωθυπουργός, είχαμε τα χρυσά χρόνια της διαδικασίας ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πολύ γρήγορα τα πράγματα άλλαξαν, καταλήγοντας στον αργό θάνατο της διαδικασίας αυτής. Εν τω μεταξύ, εργαζόμαστε με παλιά εργαλεία πολιτικής, αν και θεωρείται δεδομένο ότι και τα δύο μέρη θα προτιμούσαν κάτι διαφορετικό. Μια διαφορετική σύμπραξη, η οποία θα ήταν αμοιβαίως ωφέλιμη. Το πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι ποτέ δεν είχαμε κάτι το ενδιάμεσο ή γίνεσαι μέλος,
όπως έγινε με όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις που ανέφερε ο Τάσος, ή δεν γίνεσαι ποτέ υποψήφιο μέλος όπως το Μαρόκο, που αναφέρθηκε, παιδιά, δεν ανήκεται στην Ευρώπη, άρα έχει κλείσει το θέμα. Θα βρούμε κάποιο άλλο τρόπο για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ως ευρωπαϊκή κοινότητα. Και πάντοτε, αυτό θεωρείται ως απόδειξη από τις τουρκικές αρχές και την τουρκική κοινωνία, τουλάχιστον εκείνη την ομάδα της κοινωνίας που ήθελε να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ανέφεραν ότι υπάρχει προκατάληψη εναντίον μας, ίσως να είναι το θέμα της θρησκείας ή είμαστε μεγάλη χώρο, αλλά έχετε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Υπήρχαν πάρα πολλά θέματα τα οποία εκκρεμούσαν, υπήρχαν συζητήσεις με ορισμένες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι έλεγαν θα θέλαμε να έχουμε τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι με το Ιράν, με τη Συρία κτλ. Φαντάζεστε ποια μπορεί να ήταν η απάντηση. Αλλά ήταν μια μοναδική ευκαιρία για τους Τούρκους να αποδείξουν εάν μπορούν να χωνέψουν αυτά το οποίο προσφέραμε, τις δικές μας αξίες, τις δικές μας αρχές. Προοδευτικά όλα αυτά ήταν ένα δίλημα και έλλειψη αξιοπιστίας από τις δύο πλευρές, ενώ ταυτόχρονα συνέβαιναν διάφορα γεωπολιτικά συμβάντα, έσπρωξαν την Τουρκία να παίξει μια πολύπλευρη εξωτερική πολιτική και να εμπλέκεται όλο και λιγότερο στο αν θέλει να μπει στο κουστούμι των Βρυξελών και επιδεινώνοντας όλο και περισσότερο τα θέματα τα οποία έχουν σχέση με το κράτος δικαίου, την ολίσθηση η οποία παρατηρείται τον τελευταίο καιρό στην Τουρκία όσον αφορά τον τρόπο διοίκησης και το που βρισκόμαστε σήμερα. Με κάθε προσπάθεια η Τουρκία θέλησε να αποφύγει το θέμα του διεθνούς νόμου, του διεθνούς δικαίου για το πώς να επιλύονται οι διαφορές με τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν υπήρχε στην ουσία κάτι το οποίο θα μπορούσαν να συζητήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία. Δηλαδή αυτό δεν δουλεύει, αυτό δεν δουλεύει, τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί η Τουρκία ήταν αναγνωρισμένη ότι είναι πολύ σημαντικός εταίρος σε πολλά θέματα τα οποία απασχολούν τους Ευρωπαίους και αυτό είναι ένας από τους λίγους λόγους αποτελεί η γεωγραφική θέση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν οι δύο ωκεανοί οι οποίοι προστατεύουν τις ΗΠΑ, ενώ στην Ευρώπη υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Από τη μία πλευρά υπάρχει προστασία και το θέμα είναι τουλάχιστον για την Ευρώπη να δει το τι θα γίνει μετά από τις 3 Νοεμβρίου και μετά τις εκλογές της ΗΠΑ και αν υπάρχει μια συνεχής και συνεπής πολιτική όσον αφορά την Ευρώπη, αν θα υπάρχουν κάποιοι ξεκάθαροι στρατηγικοί και πολιτικοί για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν και την Ευρώπη και την Αμερική από την άποψη της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Πιστεύω ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει να μπορεί να πάρει τα πρωτεία όχι μόνο στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων που οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν συνεργαστεί πάρα πολύ κοντά, πάρα πολύ στενά όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας, αυτό το γνωρίζουμε και η Ελλάδα τουλάχιστον έχει και ένα συγκεκριμένο όραμα για την περιοχή όσον αφορά την γεωπολιτική του προσέγγιση και πάλι όμως. Συγγνώμη που σε διακόπτω, μπορεί σε μια περίληψη για 2 λεπτά. Μην ξεχνάμε ότι επανερχόμαστε ως Ελλάδα
Μετά από μία πολύ δύσκολη περίοδο, μία δύσκολη δεκαετία οικονομικής κρίσης, και θέλουμε να βρεθούν ευρωπαϊκές λύσεις και οι οποίες θα κλειδώσουν τις αποφάσεις οι οποίες θα πάρθουν. Και θα κλείσω ότι μιλώντας για την ευρύτερη γειτονιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της μετατόπισης των προβλημάτων σε άλλο απεδία, ήταν πολύ μεγάλο χτύπημα, για παράδειγμα, για μας το ότι αποτύχαμε στη Λιβύη. Έχει έρθει όμως η στιγμή να κλειδώσουν οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία με βάση συγκεκριμένη ατζέντα. Είναι ένας αγώνας εναντίον του χρόνου. Πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουμε σε σχέση με το παρελθόν, να φύγουμε από τις προσεγγίσεις που είναι μηδενικές, να είμαστε, γίνουμε πιο στρατηγικοί ως Ευρώπη εννοώ, δηλαδή να προσεγγίσουμε ένα διαφορετικό μοντέλο. Και επομένως το θέμα είναι πώς μπορούμε να ταυτοποιήσουμε μια καινούργια θέση όσον αφορά και τις δύο χώρες με σεβασμό και προς τα δύο μέρη. Και αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση. Και η Άγκυρα θα πρέπει να αποφασίσει αν θα ακολουθήσει το δρόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όχι. Αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό είναι μια προϋπόθεση ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να επανακτήσει την επιρροή της, να προωθήσει τη σταθερότητα με πιο σταθερό τρόπο και επίσης στη διαχείριση των κρίσεων και τα θέματα της ασφάλειας στο Νότο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με πολύ αποφασιστικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη ότι συμβαίνει επίσης στη Λιβύη και στην Αφρική, αλλά ταυτόχρονα να μην ξεχάσουμε ποτέ το ευρωπαϊκό project, πώς να μελετήσουμε το τι συνέβη την τελευταία δεκαετία για να συνεχίσει αυτό το project να έχει ζωή, να έχει ψυχή, ώστε να πάψει να είναι κάτι του παρελθόντος, αλλά να γίνει ένα mega project. Και θα ήθελα εδώ να ολοκληρώσω με κάτι το οποίο συζητούσαμε πριν από μερικά χρόνια με ένα Γερμανό μετά την γεγονότα της Ουκρανίας, και που αναφέρθηκε ότι το θέμα τελικά θα είναι ένα ερώτημα. Θέλουμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε το γεύμα ή να γίνουμε το γεύμα. Αυτό θα είναι το ερώτημα. Μπορούμε απλά να συνεχίσουμε να γινόμαστε οι φυτοφάγοι σε ένα κόσμο σαρκοφάγων. Τώρα περνάμε κατευθείαν στον επόμενο ομιλητή, Βέσνα Ποπόσκα. Και θα ήθελα από τις υπόλοιπους ομιλητές να ακολουθούν το χρονοδιάγραμμα, ώστε να μας μείνει και χρόνος για κάποιες ερωτήσεις. Βέσνα Ποπόσκα, έχεις τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Χαίρομαι που σας βλέπω όλους σήμερα. Παρ' όλα αυτά, η τεχνολογία μας βοηθάει να προχωρήσουμε με αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε σήμερα. Χρειάζομαι λίγα δευτερόλεπτα για να ανεβάσω την ομιλία μου. Βλέπετε την ομιλία μου? Ναι, μπορείτε να την... Ναι, full screen. Okay. Όταν έλαβα την πρόσκληση, χάρηκα πάρα πολύ, γιατί αυτά τα ζητήματα είναι πολύ περίπλοκα για να τα αγνοήσουμε και για να τα επιλύσουμε. Προσπάθησα λοιπόν να δω ποια σημεία είναι πιο σημαντικά. Δυτικά Βαλκάνια και Ευρωπαϊκή Ένωση από στρατηγική άποψη και από γεωπολιτική άποψη, αλλά
και από θέματα ασφάλεια, από θέματα ασφάλειας και των Δυτικών Βαλκανίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ενσωμάτωση είναι ο βασικός παίκτης για καλύτερη, ισχυρότερη ασφάλεια και για τα δύο μέρη. Μία σύντομη εισαγωγή. Η ευκαιρία λοιπόν που δόθηκε για πρώτη φορά το 2001 στη Σύνοδο Κορυφής Θεσσαλονίκης για ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε έναν ξεκάθαρο καταλυτικό ρόλο στην επίλυση εθνικών διαμαχών και διμερών προκλήσεων στην περιοχή. Θεωρήθηκε λοιπόν ως ένας μοχλός αλλαγής. Το τελευταίο παράδειγμα είναι το θέμα της επίλυσης του ονόματος με τη Βόρεια Μακεδονία. Γεωγραφία και γεωπολιτική. Υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο του Κάπλαν, όπου έγραψε πριν από πολλά χρόνια «Οι άνθρωποι και οι ιδέες επηρεάζουν τα γεγονότα, αλλά η γεωγραφία τα καθορίζει πολύ περισσότερο τώρα από ότι μέχρι τώρα στην ιστορία. Και τα πράγματα μπορεί να χειροτερέψουν τα επόμενα χρόνια. Γεγονός είναι ότι η γεωγραφία είναι σημαντικό, αλλά η γεωπολιτική είναι η οποία δημιουργεί την ιστορία». Ήταν πολύ ενθαρρυντικό ότι η Ursula von der Leyen ως επίτροπος έχει την ατζέντα που παίζει και τον που προσπαθεί να δημιουργήσει μια καλύτερη παγκόσμια τάξη που αφορά τα συγκεκριμένα ζητήματα. Ο Γιούνκερ είχε μια πολιτική επιτροπή, η von der Leyen έχει μια γεωπολιτική επιτροπή. Βασικά λοιπόν, είναι πραγματικά ότι η πανδημία άλλαξε τα σχέδια σε πολλαπλά επίπεδα, όχι μόνο τα δικά μας, σε όλες τις χώρες της περιοχής. Είναι γεγονός ότι χρειάζομαστε μια γεωπολιτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο το δυνατόν περισσότερο αυτή τη στιγμή με όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νομική βάση που πιστεύω ότι αφορούν τα Βαλκάνια αυτή τη στιγμή, μιλάμε για την Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις πράξεις και δράσεις στο εξωτερικό, πέρα δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το άρθρο 49 που αφορά τα κριτήρια για ένταξη, για αίτηση για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι στόχοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στο να προάγει την ειρήνη, τη σταθερότητα, την οικονομική εξέλιξη στα Δυτικά Βαλκάνια και να ανοίξει τις προοπτικές για την ενσωμάτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τον τελικό στόχο για την πλήρη ενσωμάτωση και ένταξη. Η σταθερότητα δεν βοήθησε και τη δημοκρατία πάρα πολύ. Άρα λοιπόν, συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή υπάρχει αυτόματη διερμηνία, μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα, οπότε αν μπορούσατε να μιλάτε λίγο πιο αργά. Επομένως, είναι ένα γεγονός ότι παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προάγει την ειρήνη και τη σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη, υπήρχαν πάρα πολλές δύσκολες στιγμές και πιστεύετε ότι βοήθησε τις πολιτικές ελίτ
οι οποίες είχαν μια τάση περισσότερο για ολοκληρωτική προσέγγιση πολιτική. Μετά από την σταθεροποίηση κατά κάποιο τρόπο στην περιοχή, ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία και πιστεύω ότι υπήρχε μία απογοήτευση μεταξύ των κατοίκων, των πολιτών των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, γιατί οι προσδοκίες ήταν περισσότερες. Ένα άλλο θέμα το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι οι παγκόσμιοι παίκτες και οι περιφερειακοί παίκτες επίσης παλεύουν και ανταγωνίζονται για να δημιουργήσουν σφαίρες επιρροής. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνει αποδεκτό και να αναφερθεί και να το δούμε μέσα από μια πολιτική μανιέρα, γιατί ακριβώς αυτή η κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια μπορεί να προάγει μια έννοια αστάθειας. Δεν αφορά μόνο μια συγκεκριμένη χώρα, αλλά όλες τις 6 χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και στην ευρύτερη περιοχή. Αλλά εδώ σας δείχνω μερικές φωτογραφίες Αμερικανών, Κινέζων κλπ. Που προσπάθησαν να βάλουν την επιρροή τους στα Δυτικά Βαλκάνια και ξεκινώ με την Κίνα, επειδή βρισκόμαστε σε μια στρατηγική ευρωπαϊκή περιοχή, στη διασταύρωση εμπορικών δρόμων από την Δύση στην Ανατολή και από τον Νότο στο Βορρά. Τα Δυτικά Βαλκάνια είναι μια ιδανική περιοχή για επενδύσεις. Θεωρείται ως η πύλη της Κίνας προς την Ευρώπη ή ο καινούριος δρόμος του μεταξιού του Μεσαιωνικού Βασιλείου. Και ενώ τα Δυτικά Βαλκάνια βρίσκονται ακόμη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ευρωπαϊκή Ένωση τις ίδιες αξίες και αρχές. Η επόμενη περίπτωση αφορά την Ρωσική Ομοσπονδία, γιατί η περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων είναι γεωστρατηγικός εταίρος για πολλές χώρες, λόγω της θέσης την οποία κατέχει και όσον αφορά επίσης τα ζητήματα τα οποία παίζονται στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Όσον αφορά τη μεταφορά του αερίου, τα Δυτικά Βαλκάνια θεωρούνται ως μια οδός δίωδος, η οποία καθορίζεται για να υλοποιηθεί πλήρως το project του Νότιου Stream, του South Stream. Και η Ρωσία ανησυχεί γιατί χάνει επιρροή στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και αυτό έχει άμεσα σχέση με την δραστηριότητα του ΝΑΤΟ. Η Μόσχα προσπαθεί να δημιουργήσει τη δική της ζώνη επιρροής με βάση τις παραδοσιακές και εθνικιστικές ομάδες σε όλες τις χώρες που είτε αντιτίθενται στην ενσωμάτωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή προσπαθούν μέσα από δραστηριότητες να αποτρέψουν οποιαδήποτε προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Υπάρχουν επίσης και τα κράτη του κόλπου, η Σαουδική Αραβία, τα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ, έχουν προσφέρει πολλά όσον αφορά στις επενδύσεις στα Δυτικά Βαλκάνια. Είναι ένας σχετικά νέος παίκτης, με τις επενδύσεις ιδιαίτερα στον τουρισμό, στις οικοδομές, στο γεωργικό τομέα και στις αεροπλία. Υπάρχει επίσης η Τουρκία, η οποία θέλει την στρατιωτική παρουσία στα Δυτικά Βαλκάνια. Και φυσικά, δεν μιλάμε μόνο για ένα γεωγραφικό υπόβαθρο, αλλά γεωστρατηγική θέση και υπάρχουν, όπως αντιλαμβάνεστε, και συγκεκριμένες ανησυχίες για τα θέματα της ασφάλειας, και εσωτερικές και εξωτερικές. Υπάρχουν δημογραφικές αλλαγές που αποτελούν πρόκληση για τις 6 χώρες.
Υπάρχουν μετακινήσεις από τα χωριά στα αστικά κέντρα και υπάρχουν και επίσης πάρα πολλοί οι οποίοι δουλεύουν στο εξωτερικό για να φτάσουν σε μια οικονομική σταθερότητα, γιατί υπάρχει πολύ ψηλό επίπεδο ανεργίας. Φτωχοί άνθρωποι, κοινωνικές μεταφορές. Όταν έχουμε τέτοιους οικονομικούς δείκτες, υπάρχουν οικονομικές ανησυχίες. Ανοίγουν οι δρόμοι, γιατί μπορεί να δημιουργήσουν και εγκληματικές κινήσεις. Υπάρχει επίσης η εξάρτηση σε θέματα ενέργειας. Τα περισσότερες χώρες παράγουν τη δική τους ενέργεια, αλλά υπάρχει και η εξάρτηση από τις παραδοσιακές πηγές. Και πολύ συχνά θα υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για ενεργειακή μετάβαση και κατανάλωση. Υπάρχει το θέμα της διαφθοράς και είχαμε, για παράδειγμα, υπάρχουν περιπτώσεις χακαρίσματων και των αρχών. Και αυτό έγινε και στις εκλογές οι οποίες έγιναν και αυτό δημιουργεί μια αίσθηση ανασφάλειας και δυσπιστίας. Αυτές λοιπόν δημιουργεί και μια αίσθηση πολλών απειλών που μπορεί να υπάρχουν. Υπάρχουν επίσης πολλά προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί στο περιβάλλον, περιβαλλοντικά θέματα, οργανωμένου εγκλήματος. Επίσης υπάρχουν και θέμα fake news, ψευδών ινήσεων, λαϊκισμού, εθνικισμού και ακροδεξιάς. Προβλήματα τα οποία έχουν σχέση με το μεταναστευτικό, ριζοστικοποίηση, όπως επίσης φυσικά και το θέμα της πανδημίας. Η λύση είναι πάρα πολύ δύσκολο να συζητήσουμε ένα τέτοιο θέμα. Δεν είναι πολύ πολύπλοκο το θέμα και κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει... Μιλάμε για μια ολόκληρη περιοχή με συγκεκριμένες χώρες. Υπάρχουν κοινή ιστορία, αλλά υπάρχουν και ξεχωριστές ιστορίες. Υπάρχουν ξεχωριστές πολιτικές και για κάθε χώρα. Αυτό το οποίο θα πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι το μότο το οποίο θα πρέπει να έχουμε είναι ότι σε όλες αυτές τις χώρες είναι κάτι το διαφορετικό, αλλά όχι μικρότερο. Και ότι τα Βαλκάνια θα πρέπει να γίνουν αντιληπτικά με έναν διαφορετικό τρόπο από όλες τις άλλες χώρες που αποτελούν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ταυτότητα είναι ένα πολυστρωματικό δημιούργημα. Θα σας παρακαλούσω να μιλάτε λίγο πιο αργά. Ζητά συγγνώμη η ομιλήτρια. Με ποιαν λογοδιάρρεια ανέφερε. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών να λάβουν υπόψη τους ότι είναι τελείως διαφορετικά αντιληπτή η έννοια του κράτους στα Βαλκάνια, παντού βέβαια, όχι μόνο στα Δυτικά Βαλκάνια, γιατί υπάρχουν και προβλήματα τα οποία έχουν σχέση με την ανάδυση του εθνικισμού, της ακροδεξιάς, παντού. Από την άλλη, φυσικά, οι χώρες οι οποίες επιθυμούν και ελπίζουν ότι θα γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να επιλύσουν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην εσωτερική τους δομή, τα οποία έχουν σχέση, για παράδειγμα, με τα σύνορά τους, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης θα πρέπει να συμμετέχουν και να συνεισφέρουν στο τι ακριβώς σημαίνει το μέλλον της Ευρώπης μέσα από μια κοινή προοπτική. Αυτό θα πρέπει να γίνει αντιληπτό. Μιλάμε για μια ευρωπαϊκή προσέγγιση. Και αυτό το αναφέρω γιατί τα Δυτικά Βαλκάνια εδώ και εκατοντάδες χρόνια δεν αποτελούν μέρος της Ευρώπης.
τον Οκτώβριο του 2019 η Γαλλία προέβαλε βέτο όσον αφορά τις συζητήσεις για την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία και ήδη είχαν εξασθενήσει συζητήσεις και είχε μειωθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια πολύ διαφορετική αντιμετώπιση στα προβλήματα που υπάρχουν μεταξύ των συγκεκριμένων χωρών και η καινούργια μεθοδολογία θα πρέπει να ολοκληρώσετε σε 30 δευτερόλεπτα, αναφέρει ο συντονιστής. Επομένως, θα πρέπει να μιλάμε για τη δημιουργία στρατηγικών συμπράξεων, την κοινή ευθύνη, τη δημιουργία ικανοτήτων, την επίλυση των προβλημάτων, οικονομική και δομική υποστήριξη για να υπάρχει αυτή η σταθερότητα την οποία επιζητούμε στα Δυτικά Βαλκάνια. Σας πίεσα λίγο, αλλά δυστυχώς ο χρόνος είναι περιορισμένος. Άμεσα λοιπόν θα προχωρήσω στον καθηγητή Σπύρο Οικονομίδη, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο London School of Economics. Κύριε Οικονομίδη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη, και ευχαριστώ που με προσκαλέσατε και να ευχαριστήσω και τους οργανωτές που με κάλεσαν να συμμετάσχω. Μας τελειώνει ο χρόνος από ό,τι βλέπω, άρα λοιπόν τα σχόλιά μου θα είναι πολύ σύντομα για να δώσω λίγο χρόνο για ερωτήσεις και απαντήσεις. Αυτά που έχω να πω ήδη έχουν υποθεί και έχουν καλυφθεί από τους προηγούμενους ομιλητές. Απλά τέσσερα σημεία θα ήθελα να σχολιάσω. Το πρώτο είναι ότι ο τίτλος αυτού του φόρουμ, η γεωπολιτική σημασία των συνόρων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε μιλήσει για το τι σημαίνει γεωπολιτική. Το δεύτερο είναι το θέμα της σταθερότητας και τι εννοούμε με τη σταθερότητα. Αναφέρθηκε στην προηγούμενη ομιλία και νομίζω είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τη σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Δυτικών Βαλκανίων. Το τρίτο είναι μια γρήγορη ματιά στο τι έχει προσπαθήσει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τη διαδικασία διεύρυνσης για να πετύχει σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια και πού είμαστε σήμερα. Και τελευταία, σύντομα, να ρίξουμε μια ματιά το τι σημαίνει το Brexit ουσιαστικά στη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα Ηνωμένα Βασίλεια και τα Δυτικά Βαλκάνια και αν παίζει κάποιο ρόλο η Μεγάλη Βρετανία στα Δυτικά Βαλκάνια. Λοιπόν, να ξεκινήσω λοιπόν με το ζήτημα των γεωπολιτικών. Θα είμαι λίγο κοινικός εδώ, διότι όλοι θα θέλαμε να πούμε ότι από πού καταγόμαστε ή πού μένουμε είναι σε ένα σταυροδρόμι. Αλλά παντού ένας δρόμος οδηγεί κάπου. Άρα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι το γιατί και το πώς έχουμε, ποια είναι η πολιτική σημασία της γεωπολιτικής στα Δυτικά Βαλκάνια. Και νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες ανησυχίες όσον αφορά ζητήματα ασφάλειας για όλη την Ευρώπη, που κατά ένα λόγο ή κάποιον άλλον θα μπορούσαν να αναδυθούν από τα Δυτικά Βαλκάνια και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Όσον αφορά την μετανάστευση, την τρομοκρατία και τα λοιπά, κυβερνοασφάλεια και ούτω καθεξής. Γεωπολιτικά υπάρχουν εξωτερικοί παίκτες οι οποίοι δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για τα Δυτικά Βαλκάνια. Έχουμε εμπορικά και γεωπολιτικές σχέσεις από την Ρωσία, από τις χώρες του κόλπου, από την Κίνα, που σημαίνει ότι τα Δυτικά Βαλκάνια ενδιαφέρουν όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και άλλους παίκτες με συγκεκριμένους τρόπους και γεωπολιτικά η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να λειτουργήσει, να παίξει ρόλο εμπορικά και μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο σε ένα πολιτικο-στρατηγικό παιχνίδι πάνω σε μια σκακέρα. Αλλά πιστεύω ότι το βασικό σημείο για να καταλάβουμε τη σημασία των Δυτικών Βαλκανίων και με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι την αναζητήσουμε στην ιστορία του μακρινού παρελθόντος και τη σύγχρονη ιστορία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Από πολλές απόψεις, τα Βαλκάνια, τα Δυτικά Βαλκάνια θεωρούνται ως
το μαλακό υπογάστριο της Ευρώπης, ευάλωτης εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που θα δημιουργούσαν προβλήματα στην Ευρώπη. Αυτός ουσιαστικά είναι ένας μύθος και έχει οριστεί από πάρα πολλούς ιστορικούς για την πραγματικότητα των Δυτικών Βαλκανίων. Αλλά ας μιλήσουμε για την πραγματικότητα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Δυτικών Βαλκανίων. Σε πιο μοντέρνα φάση, σύγχρονη φάση, γεωπολιτικά ενδιαφέρεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι έχει επενδύσει πολιτικά, όχι μόνο οικονομικά, στα Δυτικά Βαλκάνια από τις αρχές της δεκαετίας του 90 και από πολλές απόψεις έχει αποτύχει να δώσει αποτελέσματα. Γεωπολιτικά λοιπόν τα Δυτικά Βαλκάνια είναι μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως παράγοντας ασφάλειας και εδώ πρέπει να είναι επιτυχημένη η προσπάθεια διότι είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας. Γεωπολιτικά λοιπόν έχουν σημασία για όλους αλλά πρέπει να δούμε πώς έχουν σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Και το δεύτερο το οποίο θα ήθελα να πω πολύ σύντομα είναι το θέμα της σταθερότητας. Και πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει τρομακτικά πάρα πολύ και υλικά και πολιτικά στα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά ουσιαστικά για να πετύχει σταθερότητα χωρίς να έχει πετύχει την ειρήνη. Έχουμε την έλλειψη βίας, για παράδειγμα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ακόμα έχουμε μια εύθραυστη κοινωνικο-οικονομική κατάσταση και συστήματα τα οποία επαφίονται σε εξωτερική βοήθεια και αναζητούν και δημιουργούν προβλήματα εσωτερικά και διεθνή. Αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία αναφέρθηκαν και δεν αντικαθιστούν απαραίτητα την ειρήνη. Μπορεί, βλέπουμε ότι σε όλες τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ληφθεί, το σύμφωνο σταθερότητας, συμφωνίες σταθερότητας, νέες μεθοδολογίες που αφορούν τη σταθερότητα, όλα έχουν να κάνουν με τη σταθερότητα, δηλαδή τη διατήρηση ενός status quo που γεωπολιτικά κρατάει τα Δυτικά Βαλκάνια σε νορμάλ θέση, έλλειψη βίας και κρατάει τα Δυτικά Βαλκάνια προς την κατεύθυνση της πλήρους ενσωμάτωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αργότερα παρά συντομότερα. Αυτή η σταθερότητα έχει γίνει προσπάθεια μέσα, να επιτευχθεί μέσα από την διαδικασία διεύρυνσης, αλλά δύο διαφορετικές τάσεις έχουν εμπλακεί στο σύντομο παρελθόν. Το πρώτο είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ένα νέο είδος, μια κούραση διεύρυνσης που αναφέραμε προηγούμενα, το enlargement fatigue. Όσοι λοιπόν είσαστε υπέρ του project της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή η κόπωση έχει σχέση με την εμπειρία της δεκαετίας του 90, όπου οι χώρες που έπρεπε να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι θα σήμαινε η εισδοχή αυτών των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση τότε. Μπορούμε να έχουμε περισσότερα μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι θα επιφέρει αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα έχουμε μια διαφορετική κόπωση ένταξης που έχει να κάνει με τη φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως έχει και όχι το τι θα συμβεί στα Δυτικά Βαλκάνια. Έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει περάσει μέσα από τόνους από λιτότητα και με μεγάλες διαφορές μεταξύ Βορρά, Νότου, Ανατολής και Δύσης. Έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει τρομερά προβλήματα με τις πολλαπλές ταχύτητες που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιοι είναι στον πυρήνα και ποιοι είναι στο περιθώριο. Κατακερμάτιση, για παράδειγμα, τα θέματα της δημοκρατίας, λαϊκίστικες κυβερνήσεις και ούτω καθεξής. Και μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία ουσιαστικά βρίσκεται σε αποσύνθεση. Ναι, αποσυντίθεται μέσα από το Brexit. Ένα κράτος μέλος φεύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτή πράγματι μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θέλει να διευρυνθεί όταν αυτή τη στιγμή δεν ξέρει αυτή καθεαυτή η ίδια το πώς θέλει να είναι σε 10 χρόνια από σήμερα μέσα από το δικό της πλαίσιο, θεσμικό πλαίσιο. Άρα λοιπόν, ναι, διεύρυνση για τα Δυτικά Βαλκάνια και η κόπωση και γιατί διεύρυνση, αυτά είναι δύσκολα πράγματα για να τα βάλει κανείς όλα μαζί. Επίσης, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Δυτικά Βαλκάνια και κόπωση. Έχουμε μια ομάδα χωρών οι οποίες βρίσκονται στο σκέλος της διεύρυνσης από τη δεκαετία του 90, αλλά ακόμα δεν έχουν καταφέρει να περάσουν αυτό το κρίσιμο σημείο. Και ως αποτέλεσμα αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια ομάδα
πληθυσμιακή ομάδα, οι οποίοι δεν διεκδικούν την ιδιοκτησία των διαδικασιών ένταξης και δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί θα πρέπει να αποδεχθούν τους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη στιγμή που δεν λαμβάνει η χώρα η διεύρυνση, ή έχουν βαρεθεί με την διαδικασία της διεύρυνσης. Μπορεί να προσελκύονται από άλλους εξωτερικούς παίκτες, όπως είπαμε νωρίτερα, Ρωσία, Κίνα, που παρουσιάζουν τον εαυτό τους ως παίκτες οι οποίοι δεν θέτουν όρους, που ουσιαστικά είναι ένας μύθος. Και τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, είναι ο λαϊκισμός, ο οποίος υπάρχει στα Δυτικά Βαλκάνια, και έχουμε το αντιευρωπαϊκό κίνημα, το οποίο κάνει τη διαδικασία της διεύρυνσης ένα μακρινό όνειρο για αυτές τις χώρες. Άρα λοιπόν, η κόπωση διεύρυνσης μέσα στα Βαλκάνια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ότι η σταθερότητα είναι ο χαμηλότερος παρανομαστής που θα μπορούσε να πιστεύει κανείς, ανεξάρτητα από το τι λέει η κυρία Φόντερ Λάιν για την μεθοδολογία και τα γεωπολιτικά. Όλα αυτά είναι μπλοκαρισμένα και είναι δύσκολα το πώς μπορούν να ξεμπλοκαριστούν. Όλες αυτές λοιπόν οι ανησυχίες που έχουν το εμπορικό ενδιαφέρον και όπως υπογραμμίσαμε είναι ξεχωριστά και διακριτά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνονται ακόμα πιο οξέα αυτά τα προβλήματα και πιο σημαντικά και δημιουργούν προβλήματα. Εδώ έχουμε μία εξισορρόπηση η οποία πρέπει να επιτευχθεί. Να δούμε ποιες είναι οι σχέσεις μας με τους άλλους παίκτες, τι πρέπει να φέρουμε πάνω στο τραπέζι για συζήτηση και τι πρέπει να προσέξουμε. Που με φέρνει στο τελευταίο μου σημείο και συγγνώμη που είμαι τόσο σύντομος. Και είναι το θέμα της αποσύνθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Brexit και τι σημαίνει αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όντας κοινικός, θα έλεγα ότι στην ουσία είναι πάρα πολύ δύσκολο να δούμε το πώς το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να παίξει ένα ευρωπαϊκό ρόλο στα Δυτικά Βαλκάνια από τη στιγμή που έφυγε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα βγαίνει από την πόρτα από την οποία κάποιοι άλλοι προσπαθούν να μπουν και θα τους λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν καλή για μένα, φεύγω και εσείς που μπαίνετε μέσα δεν ξέρω αν είναι καλή. Αυτό είναι το πολύ κοινικό σενάριο. Υπάρχουν ένας αριθμός αιτίων γιατί μπορεί να παίξει ρόλο το Ηνωμένο Βασίλειο με τα Δυτικά Βαλκάνια και αυτό έχει να κάνει περισσότερο με την ασφάλεια, ζητήματα ασφάλειας, με την παράτυπη μετανάστευση, τις μεταναστευτικές ροές, τρομοκρατία, οργανωμένο έγκλημα, κύβερνο έγκλημα και ούτω καθεξής. Και εκεί, σε αυτό το σημείο, το Ηνωμένο Βασίλειο, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους Ευρωπαίους παίκτες, μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στα Δυτικά Βαλκάνια βάσει των εμπειριών της και να προσπαθήσει οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να προχωρήσουν όσο πιο κοντά γίνεται να γίνουν μέλη του Ευρωπαϊκού Κλαμπ και να κάνουν αυτό το βήμα μετάβασης. Θα σταματήσω εδώ και πιστεύω ότι θα έχουμε κάποιες ερωτήσεις και απαντήσεις. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ιδιαίτερα για τον χρόνο τον οποίο μας άφησες για κάποιο είδους για κάποιες ερωτήσεις και μιας και ήσουν και ο τελευταίος που μίλησες, έχουμε κάποιες ερωτήσεις για σένα. Το να γίνει κανείς μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι λιγότερο ελκυστική και όσον αφορά την Αλβανία και την ένταξή της, πώς θα γίνει αυτό? Να πω ότι η Ελλάδα και η Αλβανία μόλις χτες αποφάσισαν να οδηγηθούν στην Χάγη, στο δικαστήριο της Χάγης, στο Διεθνές Δικαστήριο για τις διαφορές τις οποίες έχουν. Δεν λέω ότι η ελληνική κυβέρνηση, δεν υποψιάζομαι ότι η ελληνική κυβέρνηση χρήσιμη ως μοχλό πίεσης για να επηρεάσει το Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη. Δεν δουλεύουν έτσι τα πράγματα. Αυτό το ζήτημα λοιπόν έχει πάρει μια διαφορετική πορεία, αλλά ουσιαστικά περιμένω το σχόλιο σου και μετά θα προχωρήσω σε μια άλλη ερώτηση για τους πρώτους δύο ομιλητές. Βέσνα, το μικρόφωνο σου. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Το θέμα είναι πώς θα αντιλαμβάνεται κανείς τα πράγματα. Εάν η κυβερνήση, για παράδειγμα, είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δούμε τους πολίτες, υπάρχουν ανάμεικτες απόψεις. Η προσωπική μου άποψη
είναι ότι κυριαρχεί η ιδέα της Ένωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η αύξηση των, και η άνοδος των εθνικιστικών ομάδων και όλα τα γεγονότα, αν τα λάβουμε υπόψη μας, έχουν επηρεάσει την ευρωπαϊκή προοπτική και την υποστήριξη προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ακόμη αυτό δεν έχει γίνει κυρίαρχο ρεύμα. Αυτή τη στιγμή όμως εξακολουθεί να υπάρχει υποστήριξη προς την ένταξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν το αφήσουμε λίγο ακόμη, τα πράγματα θα γίνουν επικίνδυνα. Δεν μπορώ να προσθέσω τίποτε το ιδιαίτερο σε αυτό που είπες. Για όσον αφορά το θέμα της Χάγης, επειδή αν δεν μπορέσουν να λύσουν το θέμα μεταξύ τους, Ελλάδα και Αλβανία, και θα υπάρχει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό βήμα, γιατί υπό μία έννοια μακροχρόνια θα αφαιρέσει τις διαμάχες μεταξύ τις δύο χώρες και αυτό μπορεί να έχει και κάποια επίδραση στην σχέση της Ελλάδας με την Τουρκία, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα έχει κάθε διάθεση να διαπραγματεύεται με τους γείτονες, να πάει να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο και να δεσμευτεί από τις αποφάσεις που θα βγουν. Για να προσθέσω κάτι σε αυτό το θέμα, δεν πιστεύω ότι το θέμα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αλβανία έχουν σχέση με τις διμερείς διαφορές, αλλά με την θέση της Αλβανίας στο θέμα του κράτους δικαίου και ανθρωπιστικά θέματα, αυτό χρησιμοποίησε η Γαλλία ως τουλάχιστον πρόσχημα για να σταματήσει τις συζητήσεις ένταξης της Αλβανίας. Ένα άλλο ερώτημα, το οποίο τέθηκε για τους δύο πρώτους ομιλητές, πώς η γερμανική προεδρία και οι γερμανικές πολιτικές επηρεάζουν την ευρωπαϊκή διεύρυνση και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ένας από τους δύο πρώτους ομιλητές. Τάσο, εσύ πρώτος. Δεν άκουσα την ερώτηση. Πώς η γερμανική προεδρία και γενικά οι γερμανικές πολιτικές επηρεάζουν τη συνεργασία στην Ευρώπη και την ευρωπαϊκή διεύρυνση. Ίσως να είμαι λίγο περισσότερο κριτικός όσον αφορά την Προεδρία της Γερμανίας για το θέμα της διεύρυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχει μια ισορροπία δυνάμεων που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 10 χρόνια και πιστεύω ότι αυτή η ισορροπία δυνάμεων συμφέρει ουσιαστικά τη Γερμανία και επομένως δεν πρόκειται αυτή η ισορροπία να διαταραχθεί με καθιανδήποτε τρόπο. Σωτήρη, νομίζω το θέμα αφορά περισσότερο την, το ερώτημα το οποίο έθεσε κάποιος από τους συμμετέχοντες ήταν αυτός, για την ευρωπαϊκή διεύρυνση και την συνεργασία. Νομίζω ότι η Γερμανία έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια, για παράδειγμα. Ήταν η πρώτη η οποία αναγνώρισαν μετά την κρίση στην Ουκρανία και το κενό το οποίο έμεινε και η ισορροπία των δυνάμεων δεν μπορεί να διατηρηθεί για πολύ, γιατί μιλάμε για αδύναμα κράτη σε πολλαπλά επίπεδα. Πιστεύω ότι αυτό το οποίο λείπει για μία πιο ολοκληρωμένη πολιτική είναι το πώς μπορεί να αναγεννηθεί μετά από την περίοδο της οικονομικής κρίσης, να βρεθεί μία ισορροπία στον γαλλογερμανικό άξονα. Αυτό θα δημιουργήσει μία προοπτική για το μέλλον και θα
θα προσφέρει με ένα αντίβαρο σε πιθανότητα από σταθεροποίησης. Υπήρξε μια γαλλογερμανική διαπραγμάτευση η οποία έλαβε χώρα από ό,τι είδαμε και αυτό επηρεάζει και τις εγχώριες πολιτικές και την μελλοντική διεύρυνση με τα Δυτικά Βαλκάνια. Σε σχέση, αν θυμηθούμε το τι είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές και τις ασύμμετρες απειλές, οι οποίες μπορούν να μεταφερθούν από το περιφερειακό επίπεδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά πιστεύω, αν το Παρίσι και το Βερολίνο μπορούν να συνεργαστούν καλύτερα και μιλήσουν με μία φωνή, αυτό θα ήταν επωφελές και δεν θα επιτρέψουν σε άλλους εξωτερικούς παίκτες να εκμεταλλευτούν ρογμές και αβεβαιότητες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμφωνία στις Πρέσπες είναι μία παράδειγμα για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΠΑ έχουν συνεργαστεί και ευθυγραμμιστεί. Θεωρητικά, θα μιλούσα κι εγώ. Είχα ετοιμάσει μια ομιλία σε PowerPoint, αλλά δεν υπάρχει τίποτα το οποίο θα μπορούσα να προσθέσω στις υπέροχες ομιλίες που έκαναν οι προηγούμενοι ομιλητές. Μόνο ένα μικρό σχόλιο. Ο Ζακ Πος, ένας από το Λουξεμβούργο, ο οποίος ήταν ο αντιπρόεδρος στο κοινοβούλιο στις δεκαετία του 80, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που λεγόταν αλλιώς τότε, είναι ένα πολιτικός γίγαντας, αλλά ένας στρατιωτικός νάνος. 30 χρόνια αργότερα, περίπου, πιστεύω ότι αυτό το ρητό ισχύει. Και μιλώντας για την πολιτική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύω ότι τα ατομικά συμφέροντα κυριαρχούν σε σχέση με την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παίξει το ρόλο του σταθεροποιητή στα Δυτικά Βαλκάνια και σε κάποιες περιοχές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, και δεν υπάρχει όραμα για ένα στερεό, σταθερό γεωπολιτικό ρόλο. Ένα παράδειγμα, η Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να μπει σε ένα γεωπολιτικό παιχνίδι μεταξύ Ρωσίας και Αμερικής. Υποστήριξε την Αμερική φυσικά, αλλά το θέμα είναι ότι αν μπλεχτείς σε ένα τέτοιο παιχνίδι, πρέπει να ξέρεις να παίζεις. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε το καρότο για να προσφέρει στην Ουκρανία, που ήταν η προοπτική του να γίνει μέλος. Και δεν κατάφερε να πετύχει και αυτό. Η Ουκρανία είναι πολύ σημαντικό κράτος. Ο Πρωθυπουργός της Ολλανδίας, όταν απορρεύτηκε η Τελωνιακή Ένωση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας, είπε ότι ντρεπότανε. Ντράπηκε αυτό το γεγονός. Θα έπρεπε όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση να ντρέπεται, γιατί συνεχώς χάνει να παίξει αυτό το γεωπολιτικό ρόλο στη δική της περιοχή. Και το ίδιο ισχύει και για τα Δυτικά Βαλκάνια, όπου παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποσχεθεί στο τέλος το να γίνουν μέλη και παρά το γεγονός ότι τα Δυτικά Βαλκάνια βρίσκονται εντός Ευρώπης, στην καρδιά της Ευρώπης και παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, κρίσιμο ρόλο στο θέμα της ασφάλειας που θέλει να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απεδείχθη ότι δεν ήταν ειλικρινής. Και δεν υποστήριξε αυτή την στρατηγική και την πολιτική. Και αυτό συνεχίζεται. Υπάρχει έλλειψη γεωπολιτικής ή κοινής εξωτερικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό σημαίνει ότι θα απογοητευτούν ακόμη και οι μεγαλύτεροι υποστηριχτές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτό το πάνελ. Καταφέραμε να
απαντήσουμε και στα ερωτήματα τα οποία τέθησαν. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό για τέτοια τις συναντήσεις. Μόνο 2 λεπτά πήραμε χρόνο από το επόμενο πάνελ και αυτό είναι ένα επίτευγμα. Ίσως καλύτερα να κάνουμε και 5 λεπτά διάλειμμα πριν ξεκινήσει το επόμενο πάνελ. Ευχαριστώ όλους και καλή τύχη στους επόμενους ομιλητές. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Νικόλαος Παπαναστόπουλος. Είμαι λέκτορας από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο πρώτο μέρος αυτής της συζήτησης που αφορά την κυβερνοασφάλεια και την θέματα της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας. Θα μιλήσει ο κύριος Κασκάνης και ο κύριος Μεφόντι Χάτζη Τζανάβ, ταξίαρχος από τα Σκόπια. Ο κύριος Άγγελος Κασκάνης, δεν ανέφερε προηγουμένως, είναι PhD, είναι διδάκτρος όσον αφορά από το Λονδίνο, από το Ινστιτούτο Τακτικής για την Ασφάλεια και την Αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας. Υπάρχει ένας οδικός χάρτης που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όσον αφορά τα θέματα αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλές απειλές οι οποίες αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τρομοκρατία είναι μια κοινή απειλή που μπορεί να ξυπνήσει πάλι την συνεργασία του ΝΑΤΟ και του ΝΑΤΟ σε έναν οργανισμό. Επίσης, χρειάζεται αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των απειλών, κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει από κάποιο κράτος από μόνο του. Και θα πρέπει να δούμε όλα αυτά τα θέματα έχοντας βάση τον οδικό χάρτη από το Συμβούλιο της, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να γίνει καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζιστικοποίησης και επίσης την αντιμετώπιση των ψηφιακών απειλών. Θα πρέπει να υπάρχει εγγύηση δημοκρατικού ελέγχου και διαφάνειας και επίσης πολύ καλύτερη υλοποίηση και χρήση όλων των ευρωπαϊκών εργαλείων, να υπάρχει διυπηρεσιακή και διετομεακή συνεργασία. Και επίσης θα πρέπει να υπάρχουν όλες οι εσωτερικές και εξωτερικές διαστάσεις της ιδέας ασφάλειας. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν καινούργιες απειλές στο διεθνές περιβάλλον, όπου η καθεμία απειλεί την ασφάλεια των πολιτών. Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι απειλές, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ
υπέγραψαν μία διακήρυξη με βάση, προωθώντας την ιδέα της συνεργασίας. Τώρα, όσον αφορά την γεωπολιτική στρατηγική, θα πρέπει να δούμε για τη συζήτησή μας μία παρατήρηση από το Φλεβάριο ως τον Αύγουστο. Πάνω από 60.000 μετανάστες αποτρέπησαν από το να εισέλθουν στην Ελλάδα από την περιοχή του Εύρου, η Ελλάδα, όπως και η Ιταλία. Μην ξεχνάμε τις μεταναστευτικές ροές που έχουν υποδεχτεί και που η Ελλάδα αναγκάστηκε να αποφασίσει να χτίσει έναν τοίχο για να αντιμετωπίσει την είσοδο των μεταναστών, και αυτό σημαίνει ότι γενικότερα θα πρέπει να έχουμε τις απαιτούμενες υποδομές και οι τελενιοφύλακες να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε παράνομη διέλευση. Αυτά ήθελα να πω εγώ, και τώρα θα λάβουν το λόγο οι συνομιλητές. Δεν ακούγεται ο μιλητής. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και το να είμαι μέλος σε αυτή την συζήτηση, και ευχαριστώ τους οργανωτές. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για την περιοχή γενικότερα. Γιατί όλο αυτό το οποίο αναφέρουν είναι η πολιτική προσέγγιση σε οτιδήποτε που συζητούσαμε από το παρελθόν. Θα ήθελα εδώ να μιλήσω για τις καινούργιες τεχνολογίες και το πώς αυτές επηρεάζουν τα θέματα τα οποία αναφέρθησαν, θέματα της τρομοκρατίας, αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και την στρατηγική προσέγγιση που θα πρέπει να ανανεωθεί. Όπως γνωρίζουμε, οι καινούργιες τεχνολογίες έχουν μεγάλη διείσδυση στα Δυτικά Βαλκάνια, όπως και σε άλλες χώρες. Υπάρχουν πολλές εταιρείες startup που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, για να υπάρχει μια παγκόσμια επικοινωνία, και αυτές οι εταιρείες και αυτές οι ιδέες διεισδύουν και στις υποδομές οι οποίες έχουν σχέση με τις μεταφορές, με οτιδήποτε μπορεί να συνάδει με την ψηφιακή επανάσταση. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη στις τεχνολογίες ICT, και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν εκείνη η προσέγγιση η οποία γίνεται για καθαρά οικονομικούς λόγους, αλλά ταυτόχρονα μην ξεχνάμε ότι πολλές περιπτώσεις αυτό το ψηφιακό περιβάλλον μπορεί να δημιουργήσει ένα φιλικό περιβάλλον για εκείνους που θα ήθελαν να το χρησιμοποιήσουν για κακόβουλους σκόπους. Και επίσης προστίθενται καινούργια κίνδυνοι σε σχέση με τους παλιούς μέσα σε αυτό το περιβάλλον για τους πολίτες μιας χώρας, και μιλώ συγκεκριμένα βέβαια για τα Δυτικά Βανάλια. Αυτά είναι θέματα τα οποία συζητιούνται πάρα πολύ, πάρα πολύ συχνά. Αυτά γίνονται μεταξύ συνομιλιών, τσάτα τα που λαμβάνουν χώρες, μικρές συναντήσεις. Υπάρχουν φυσικά οι δήμονες οι οποίοι αναφέρονται σε αυτά. Είναι πολύ σημαντικό να συμπεριλαμβάνονται αυτοί οι δήμονες στην ψηφιακή ασφάλεια και την κυβερνοασφάλεια. Αλλά ξέρετε, στα αγγλικά υπάρχουν δύο διαφορετικές λέξεις στα αγγλικά, safety and security, και πολλές φορές υπάρχει μια εμπλοκή στην μετάφραση αυτών των δύο λέξεων και πώς θα αντιλαμβάνονται οι δήμονες γύρω από αυτά τα θέματα. Υπάρχει όμως μια λογική και μια
προσέγγιση την οποία θα πρέπει να προσεγγίσουμε, να ακολουθήσουμε και η οποία φεύγει μακριά από την ιδέα που είχαμε στο παρελθόν για το τι σημαίνει η εθνική ασφάλεια, στο να φτάσουμε να αντιληφθούμε ότι μιλάμε για υποδομές μιας χώρας οι οποίες μπορεί να δεχτούν επίθεση και θα πρέπει να μπορούμε να τις στηρίξουμε. Και σε πάρα πολλά φόρα τα οποία γίνονται σε στρατιωτικό επίπεδο, μιλάνε για διαχείριση κρίσης, για έλεγχο. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία θέματα, αλλά ουσιαστικά οι βασικές ιδέες για τις οποίες έχουν διεισδύσει στην καινούργια μας προσέγγιση είναι διαφορετικός. Και θέλω να τα επαναφέρω στο κάδρο την ιδέα του τι ρόλο μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Πάρα πολλοί δεν αντιλαμβάνονται αυτή την διείσδυση της του ψηφιακού κόσμου στον πραγματικό κόσμο. Πολλές τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για την ευμέρεια των πολιτών με πάρα πολλές αμφιβολίες όσον αφορά τα θέματα της ασφάλειας. Κάποιοι παίκτες, κρατικοί και μη, έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν τις καινούργιες τεχνολογίες για να προωθήσουν τη γεωπολιτική τους ατζέντα και είναι σε θέση να θέσουν ασύμμετρες απειλές και να μην ακολουθούν τους συμβατικούς τρόπους. Αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα όσον αφορά πολιτικές και νομικά θέματα που σημαίνει ότι τα πολλά κράτη δεν έχουν σε θέση να οργανωθούν και να αντιμετωπίσουν αυτή την απειλή. Η τρομοκρατία ήταν στο παρελθόν μια εγκληματική πράξη. Μετά από την επίθεση στους δίδυμους πύργους θεωρείται πράξη πολέμου και δεν είναι δυνατόν αυτού του είδους την προσέγγιση να την αντιμετωπίσει κανείς με τους παραδοσιακούς τρόπους αντιμετώπισης και να μην χρησιμοποιήσει τα καινούργια ψηφιακά όπλα. Έχοντας λοιπόν πει όλα αυτά, ας φανταστούμε μια κατάσταση για μια γερή άμυνη και πιο οργανωμένη απόκριση σε αυτές τις απειλές. Θα πρέπει να υπάρχουν και νομικά κατόφλια τα οποία να ικανοποιούνται για να μπορεί να υπάρξει αυτή η απόκριση στον κυβερνοκόσμο. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει γιατί οι γραμμές είναι θολές και αυτό δημιουργεί πολλές ανησυχίες. Αυτό έχει χρησιμοποιηθεί, παραχρησιμοποιηθεί θα έλεγα, από κάποιους παίκτες κρατικούς και εμείς και χρησιμοποιούν αυτές τις τυπικότητες που δεσμεύουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να εκβιάσουν τις δημοκρατικές χώρες. Αυτό του είδους λοιπόν οι παίκτες δεν διστάζουν να θολώσουν τα νερά και αυτές τις γραμμές, να τις υπερβούν και να λειτουργήσουν κάτω από το κατόφλι του πολέμου. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, χειραγωγώντας τις νομικές αποκρίσεις και εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι οι νέες τεχνολογίες έχουν γίνει ένα όχημα στρατολόγησης και χειραγώγησης και με αυτόν τον τρόπο η απειλή από εξωτερική γίνει εσωτερική. Επίσης υπάρχει κατάχρηση των αξιών της δημοκρατίας και με την χειραγώγηση των νέων που δεν είναι πολύ καλά προστατευμένοι ή εκπαιδευμένοι. Είναι οι ψηφιακοί ομάδες προσπαθούν να τους στρατολογήσουν και να τους πάρουν από τη μεριά τους. Αυτά δημιουργούν τεράστια προβλήματα, γιατί στο φυσικό κόσμο, στο φυσικό περιβάλλον, όλες οι αποκρίσεις αφορούν διαφορετικά σενάρια
με διαφορετικές γραφειοκρατικές προσεγγίσεις και πρωτόκολλα. Αυτό όμως πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να υπάρχει μία αναβάθμιση. Και ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει αναγνωρίσει ότι αυτό είναι το πρόβλημα σε πάρα πολλά φόρα, το αφήγημα όμως είναι ότι υπάρχει αναγνώριση, αλλά στην πράξη πολύ λίγα πράγματα έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση αντιμετώπισης ψηφιακών απειλών. Και μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν έγγραφα, ιδέες, στρατηγικές, αλλά πολύ λίγα πράγματα έχουν γίνει στην πραγματική ζωή, ώστε να προστατευτεί η Ευρώπη από αυτές τις ψηφιακές απειλές. Υπάρχει ένα λεξιλόγιο με ότι το ΝΑΤΟ θα παρέχει την άμυνα ως μέλη του ΝΑΤΟ. Και τα περισσότερα κράτη λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστεύουν ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει να μπει ενεργά στο θέμα της άμυνας των μελών κρατών. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Είναι σημαντικό γιατί η ασφάλεια είναι ένα πολύπλοκο θέμα και μπορούμε πολύ γρήγορα από το οργανωμένο έγκλημα να βρεθούμε στην απειλή προς την εθνική ασφάλεια σε μηδέν χρόνο, και αυτό το οποίο φαίνεται σαν ένα απλό έγκλημα, σαν ένα απλό πράξη οργανωμένου εγκλήματος, να απειλήσει την εθνική ασφάλεια. Και στο κάθε κράτος ακολουθείται η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ασφάλεια, ενώ υπάρχουν και κράτη που ακολουθούν την ιδέα του ΝΑΤΟ για την ασφάλεια. Αυτό στην πράξη, παρά το γεγονός ότι έχουν ένα κοινό στόχο, όταν μιλάμε για τον τρόπο λειτουργίας, μπορεί να υπάρξει σύγχυση. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη για μια πιο συνολική προσέγγιση όσον αφορά την εθνική ασφάλεια. Και αυτό είναι πιο επικίνδυνο για την κυβερνό εποχή. Γιατί έχουμε αρχίσει να μιλάμε για τις απόκριση των φυσικών δυνάμεων ως απόκριση σε κάποιο φυσικό φαινόμενο. Αν δούμε όμως τις εθνικές ατζέντες, θα δούμε ότι τα περισσότερα εθνικά δόγματα δεν ακολουθούν αυτή τη ρητορική. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί ο εχθρός παρακολουθεί, εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες και μπορούν να προχωρήσουν με αυτόν τον τρόπο. Ξέρω ότι για πάρα πολλούς πολιτικούς, ηγέτες, αυτό να ακούγεται σαν επιστημονική φαντασία. Αλλά υπάρχει το δόγμα του σοκ, της αστοχίας της φαντασίας. Κυρίως αυτό η ιδέα αναπτύχθηκε στην Αμερική, γιατί ποτέ δεν πίστευαν ότι μπορεί η τρομοκρατία να φτάσει σε αυτό το φαινόμενο που έφτασε με τους δίδυμους πύργους. Εδώ θα ολοκληρώσω για να αφήσω χρόνο για συζήτηση και να μπορούμε να πούμε μερικά πράγματα και να ανταλλάξουμε απόψεις. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας. Ο στόχος σας ήταν ξεκάθαρος. Θα σας κάνω μια ερώτηση αργότερα. Αγαπητοί φίλοι, μπορείτε να στείλετε τις ερωτήσεις σας στο Facebook. Και τώρα νομίζω να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κασκάνη. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο. Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι εδώ μαζί σας, παρόλο ότι είμαστε στον ψηφιακό κόσμο. Έχω προετοιμάσει ένα PowerPoint, το οποίο θα το ανεβάσω στην οθόνη μου, να το μοιραστώ μαζί σας.
Ακούγεται. Ο ομιλητής δεν ακούγεται. Ο ομιλητής δεν ακούγεται, δεν υπάρχει ήχος. Να προσπαθήσουμε μέσα από την παρουσίαση να αποδώσουμε λίγο αυτά τα οποία λέει ο ομιλητής μέχρι να επανέλθει ο ήχος. Βλέπουμε ο τίτλος της διαφάνειας είναι «Οι κυβερνητικοί τζιχαντιστές των Δυτικών Βαλκανίων». Προπαγάνδα η οποία έλαβε χώρα στις 6 του Οκτώβρη του 2020 online. 346 links τρομοκρατικού περιεχομένου σε 27 πλατφόρμες αξιολογήθηκαν και αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης δράσης, της πρώτης ημέρας δράσης, η οποία περιέχει εταίρους χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Κοινές δράσεις είναι σημαντικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Internet Referral Unit στην Europol οργάνωσαν τις λειτουργικές δραστηριότητες σε συνεργασία με την Κροατία. Οι εξειδικευμένες μονάδες από την Αλβανία, τη Βοσνία, την Βοσνία-Αρζεγοβίνη, Κροατία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σερβία και Σλοβενία συμμετείχαν σε αυτή την ημέρα δράσης. Απλώς μεταφράζω από εκεί. Δεν τον ακούς καθόλου. Τίποτα. Κάτω τον ακούνε. Δεν ακούω. Ναι, μετέφραζε. Απλώς μεταφράζω από αυτά που βλέπω στις διαφάνειες. Γιατί δεν ακούτε καθόλου. Τίποτα, και εμένα νεκρό είναι. Ακούγεται καθόλου. Οπ. Μέσα από το Europol. Θα συνεχίσουμε με την κυβερνητικό τζιχάντ, το τζιχάντ του κυβερνοχώρου και πώς οι νέοι άνθρωποι είναι ευάλωτοι και εύκολοι στην χειραγώγηση ή αισθάνονται την έλλειψη του ανήκειν ή της ταυτότητάς τους ή της κατανόησής τους από τρίτους και γίνονται μέλη των δικτύων, των ευρύτερων δικτύων των τζιχάντ. Ένα παράδειγμα ήταν Αμίρ Χάσκιτς από την Βοσνία που ονόμαζε τον εαυτό του σκλάβο του Αλλάχ όταν συζητούσε με άλλους, με πολεμιστές από τη Συρία. Του άρεσε να ταξιδεύει στη Μέση Ανατολή και να γίνεται μέρος ενός δικτύου των Ισλαμικών κρατών. Ο Χάσκινς was φοιτητής στη Βοσνία που έπαιζε κιθάρα. Τώρα είναι 24 ετών.
βρίσκεται τώρα στη φυλακή με μία απόφαση για 18 μήνες φυλάκιση με το αιτιολογικό ότι οργάνωνε να γίνει μέλος μιας παραστρατιωτικής, ενός παραστρατιωτικού ξένου μηχανισμού. Πολλές φορές λοιπόν συμβαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί κρύβουν το πραγματικά τους πιστεύω και εύκολα μπορούν να χειραγωγηθούν. Θα συνεχίσουμε με τα κοινωνικά μέσα και την προπαγάνδα όπως ανέφερα και προηγούμενα και θα παρουσιάσω σε εσάς κάποιες περιπτώσεις και παραδείγματα όπως το YouTube το οποίο δεν ήταν ένα καλό εργαλείο επικοινωνίας αλλά έχει στο παρελθόν μοιραστεί και ακόμα μοιράζεται πάρα πολλά βία βίντεο και ριζοσπαστικά αφηγήματα μέσα από την πλατφόρμα του. Μερικές φορές μπορούμε να δούμε βίντεο το πώς μπορεί να γίνει κανείς long wolf ή πώς μπορεί να προετοιμάσει και να λειτουργήσει μέσα από μία επίθεση, πώς να έρθει σε επικοινωνία με άλλα δίκτυα και το πώς να ενδυναμώσει το προφίλ των επιθέσεων Long Gulf, τα οποία δεν λαμβάνουν χώρα στη Μέση Ανατολή, αλλά στην Ευρώπη και στην Ανατολή. Τέτοιες πλατφόρμες λοιπόν υπάρχουν, δίνουν την ευκαιρία για κρυπτογραφημένη επικοινωνία και το 2016 όπως το WhatsApp, το Facebook, τα οποία δεν χρησιμοποιούν την αποκρυπτογράφηση και άλλες χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα χακάρανε και μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα μηνύματα των χρηστών. Το Ισλαμικό κράτος εκμεταλλεύτηκε αυτό το γεγονός και επίσης τα δίκτυα προπαγάνδας εκμεταλλεύτηκαν αυτή την κατάσταση και τη γενική τάση και ξεκίνησαν να μοιράζονται και κυρίως να προωθούν την συγκεκριμένη ατζέντα. Άλλα εργαλεία τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί είναι το Blockchain Messenger, BCM, το Rocket Chat και το Instant Messenger, Riot. Το TamTam και το Hoop Messenger επίσης χρησιμοποιήθηκαν. Κάποια από αυτά πιθανόν να μην τα έχετε ακούσει ποτέ ή ποτέ δεν έχουν αναφερθεί, αλλά παρόλα αυτά χρησιμοποιούνταν λόγω του μικρότερου αριθμού χρηστών και μικρότερου αριθμού μηνυμάτων τα οποία διακινήθηκαν στα μέλη τους. Η φαντασία, όπως είπαμε προηγούμενα, των θεσμών και των experts οι οποίοι παρακολουθούσαν την προπαγάνδα ήταν περιορισμένη, αλλά οι τρομοκράτες είναι νέοι άνθρωποι νέας γενιάς και δημιουργούν πάντοτε και βρίσκουν πάντοτε διαφορετικούς τρόπους για να μοιραστούν τα δικά τους μηνύματα. Όλα αυτά τα χρόνια από το 2015 και μετά μπορούμε να δούμε ότι οι υποστηρικτές της ιδεολογίας των τζιχάντ βγάζουν hashtag στο Twitter και στο Facebook. Βλέπουμε πώς μοιράζονται μία προπαγάνδα μέσα από το παγκόσμιο κύπελο, το Champions League, μέσα από αγώνες μπάσκετ ή τένις ή οποιαδήποτε άλλο διοργάνωση στην Ευρώπη και προσπαθούν και τα εκμεταλλεύονται. Δυστυχώς, εδώ σε αυτό το οποίο σήμερα εστιαζόμαστε, στα Δυτικά Βαλκάνια υπήρξε έλλειψη σχεδίου ανταπόκρισης. Οι χώρες ήταν απροετοίμαστες. Υπήρχαν εκατοντάδες άνθρωποι οι οποίοι εντάχθηκαν στο Ισλαμικό κράτος και τα άτομα, τα οποία επίσης για τα άτομα τα οποία αποφάσισαν να επανέλθουν στη χώρα τους και πώς θα εντασσόντουσαν στην κοινωνία τους πάλι
Αυτό ήταν ένα ζήτημα, γιατί για μερικούς θεωρούνται ήρωες. Δυστυχώς, γίναμε μάρτυρες καταστάσεων όπου φοιτητές και νέοι άνθρωποι εντάχθηκαν μέσα σε ένα πολιτικό κλίμα και συμμετείχαν σε επιθέσεις και παρόλο ότι συνελήφθησαν και απομονώθηκαν από τα δίκτυά τους και πήγαν φυλακή, βλέπουμε ότι δίκτυα, κανάλια αλλά και σύνδεσμοι προπαγάνδας αυτόματα έτρεχαν και χρησιμοποιούνταν είτε από αυτούς είτε από το δίκτυο το οποίο είχε απομείνει ενεργό. Μπορούμε να κατανοήσουμε ότι οι επιθέσεις και η προπαγάνδα ενθαρρύνθηκαν από ομάδες τσιχάντ σε παγκόσμιο επίπεδο και οι τσιχαντιστές των Βαλκανίων δεν μοιάζουν με τα άλλα δίκτυα τα οποία λειτουργούν σε ριζοσπαστικοποιημένες κοινότητες που βρίσκονται στην Ιταλία, στην Αυστρία ή στη Γερμανία. Δυστυχώς, πέρα από την έλλειψη σχεδιασμού, υπήρξε και έλλειψη ιδίων πολιτικών και σκέψεων για να αντιμετωπιστεί αντιτρομοκρατικά αυτού του είδους η εξτρεμιστική δραστηριότητα και από τις χώρες αλλά και από τους αξιωματούχους των Δυτικών Βαλκανίων. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κλείσω με ένα γενικό σχόλιο. Όπως μπορεί να είπα και προηγούμενα, στα Δυτικά Βαλκάνια και Νοτιοανατολική Ευρώπη βλέπουμε ότι υπάρχουν δίκτυα σε μικρότερη κλίμακα που λειτουργούν, αλλά είτε οι χώρες είτε οι experts δεν έχουν τη θέληση ή μερικές φορές δεν έχουν τη γνώση του πώς να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Ευχαριστούμε, Άγγελε, για τα σχόλιά σου. Να ξεκινήσω λοιπόν με τις ερωτήσεις. Κύριε Ζάνεφ, σύμφερα με την άποψή σας, ποια είναι η καλύτερη τρόπος απάντησης για αυτές τις απειλές? Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Πώς είναι δυνατόν να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτού του τομείς, όσον αφορά στο ΝΑΤΟ, αυτό το οποίο θέλει κάποιος να πει από Νοτιοανατολικής Ευρώπης άποψη, είναι το άρθρο 5, αλλά ξεχνάμε το άρθρο 4. Και το άρθρο 4 λέει ότι η αντοχή της συμμαχίας βασίζεται κυρίως στην αντοχή του κάθε κράτους. Το ΝΑΤΟ είναι ισχυρό όταν τα μέλη του είναι ισχυρά και αυτό σημαίνει ότι το κάθε έθνος θα πρέπει να λάβει υπόψη του το θέμα της ασφάλειας, να είναι πιο αποτελεσματικό. Ξέρω ότι είναι μια ακριβή προσέγγιση μερικές φορές για ορισμένα κράτη. Η τεχνολογία έχει καινούργια gadgets και πάντα οι στρατιωτικές δυνάμεις παλεύουν για να αποκτήσουν την καινούργια τεχνολογία. Αλλά γι' αυτό το λόγο η συμμαχία είναι ισχυρή, γιατί παρέχει λύσεις όπως έξυπνη άμυνα και να υπάρχει αυτή η συνεργασία και το μοίρασμα στις πληροφορίες. Το να δημιουργηθεί ένα τέτοιο, το να υπάρχει ένα τέτοιο δίκτυο θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση και θα μας βοηθήσει να αμυνθούμε απέναντι σε απειλές οι οποίες είναι αόρατες. Όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και ΝΑΤΟ, είναι δύσκολο, αλλά θα το πω. Θα πρέπει να ξεκαθαραστεί σε ποια θέση θα πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ασφάλεια. Γιατί ξέρω ότι πολιτικά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πει υπάρχει συνεργασία που είναι πολύ καλό και έχουμε συμφωνία, ναι, και άλλο συμπληρωνόμαστε, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει κάποιος διχασμός. Για παράδειγμα, ρωτήστε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το ΝΑΤΟ, ξέρετε, θα αναπτύξει μια καινούργια άποψη όσον αφορά την ασφάλεια. Αν δούμε λοιπόν αυτή την ιδέα και δούμε και την ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δείτε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα έργα τα οποία θα πρέπει να αποτελέσει το στρατιωτικό μέτωπο. Τώρα και βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρα πολλά προβλήματα σαν να μπορέσει να φτάσει το επίπεδο του ΝΑΤΟ όσον αφορά τον εξοπλισμό που διαθέτει. Και επίσης υπάρχει μια διαφορετική αποστολή ή ένα έργο το οποίο απορρέει από την αποστολή. Υπάρχουν διαφορετικές δομές, διαφορετική τεχνολογία. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι είναι πιο εύκολα να λέμε λόγια από το να προχωρήσουμε σε πράξη, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε πώς να παρακάμψουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν όσον αφορά στην τυποποίηση των διαδικασιών και των τεχνολογιών. Και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναπτύξει και μια διαφορετική προσέγγιση. Για να το θέσω το θέμα απλά, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να γίνει μεγάλος παίκτης, θα πρέπει να δει το θέμα της ασφάλειας στα σοβαρά και ένας τρόπος, έξυπνος τρόπος, είναι να συνεργαστεί σοβαρά με το ΝΑΤΟ, αντί να διαχωρίζει τη θέση της. Αυτό είναι προβληματικό, γιατί θα πρέπει να στραφεί και προς την Ανατολή. Σε ανατολικές χώρες υπάρχει διαφορετική όμως προσέγγιση το τι σημαίνει απειλή για τα Βαλκάνια ή την Πολωνία σε σχέση με την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία. Ελπίζω να σας απάντησα. Κύριε Κασκάνη, η δική σας άποψη όσον αφορά αυτό. Γενικά πιστεύω ότι οι θεσμοί θα πρέπει να κοιτάζουν την ατζέντα δύο φορές και να προχωρήσουν στην συνεργασία και στον συντονισμό σε διαφορετικό επίπεδο. Μερικές φορές βλέπουμε ότι τα κράτη δεν δημοσιεύουν μερικές φορές τον πραγματικό αριθμό όσον αφορά τις διώξεις, τις συλλήψεις, οι οποίες δεν δίνονται αυτά τα στοιχεία στον κόσμο. Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά στην νοτιοανατολική Ευρώπη, περιπτώσεις τρομοκρατίας, επιθέσεις οι οποίες έχουν σταματήσει είτε σε κύβερνο χώρο είτε σε φυσικό επίπεδο, αλλά δεν δημοσιοποιούνται. Υπάρχουν οι εκθέσεις από τη Europol, από το ΝΑΤΟ, αλλά οι αξιωματούχοι δεν θεωρούν ότι δεν χρειάζονται συμβουλές για το πώς να προχωρήσουν σε αυτά τα θέματα. Επίσης, βλέπουμε ότι οι πρωτοβουλίες στον τομέα της άμυνας που παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθυγραμμίζονται με το ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ έχει τις δικές του προτεραιότητες, που οι προτεραιότητες αυτές δεν έχουν σχέση με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ξέρετε, μερικές φορές δεν υπάρχει μία ομοφωνία για το πώς θα προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φέρω για παράδειγμα, η Ελλάδα μπορεί να έχει διαφορετική άποψη για το πώς να προχωρήσει σε σχέση με τη Σερβία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα, τη Βόρεια Μακεδονία. Βλέπουμε ότι υπάρχουν και κάποιες χώρες οι οποίες βρίσκονται στη μέση μεταξύ πρωτοβουλίων ΝΑΤΟ και Ευρώπης, Europol και Interpol, αλλά υπάρχει πολύ μικρή συνεργασία και συντονισμός. Ένα σχέδιο δράσης. Δεν υπάρχει σχέδιο δράσης, για να είμαι ειλικρινής. Αυτό θα ήθελα να σχολιάσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω εγώ για προσδιορίστω τις ρίζες αυτής της κυβερνοτζιχάντ. Σε σένα.
η τζιχάντε στον πραγματικό κόσμο. Έχει την τάση πολέμου, μάχης, να πολεμήσει κανείς για τη θρησκεία, για το τζιχάντ. Οι εξτρεμιστές της τζιχάντ, αυτό το οποίο γνωρίζουμε, είναι η μάχη για το τζιχάντ, θα πρέπει να γίνεται με βία. Η βία στον πραγματικό κόσμο μερικές φορές συμπίπτει με τη βία στον κυβερνοχώρο. Οι δύο αυτοί χώροι δημιουργούν τον υβριδικό χώρο που υπάρχει μεταξύ τους επαφή. Καλούν, για παράδειγμα, στα όπλα μέσω του κυβερνοχώρου αυτά που εμείς ονομάζουμε μοναχικούς λύκους, κυβερνοεπιθέσεις που προωθούν την τζιχαντιστική προπαγάνδα. Και όλα αυτά, ταυτόχρονα με την παρακολούθηση, αυτό είναι που ονομάζουμε κύβερνο τζιχάντ. Συγγνώμη. Από το βιογραφικό βλέπω ότι πρέπει να σου κάνω αυτήν την ερώτηση. Θα ήθελα να προσδιορίσεις την στρατηγική κουλτούρα της χώρας σου όσον αφορά αυτό το περιβάλλον προκλήσεων και απειλών στην περιοχή μας. Βασικά, η στρατηγική κουλτούρα, θα μπορούσα να πω, εξαρτάται για ποια κουλτούρα μιλάμε, η στρατιωτική ή η πολιτική. Η στρατιωτική, τα ευάλωτα σημεία της χώρας. Η πολιτική κουλτούρα στη Βόρεια Μακεδονία κυριαρχείται κυρίως, θα έλεγα, από την υπερατλαντική ατζέντα και τις διαφορετικές ηγεσίες. Αυτό σε κάποιο βαθμό δημιουργεί κενά μερικές φορές για το ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση. Αυτό προφανώς δεν μπορεί κάποιος να κατηγορήσει γιατί γίνεται, γιατί υπάρχουν, ξέρετε, πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι πρέπει να λαβθούν υπόψη, για παράδειγμα οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν εισέλθει στη ζωή μας. Στο παρελθόν, ξέρετε, είμαστε πολύ στρατικοποιημένη χώρα και πάρα πολλές φορές η ιδέα της ασφάλειας ελεγχόταν όχι από τα πολιτικά κόμματα. Αυτή η εποχή έχει περάσει και αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε και να επενδύσουμε αυτή τη στιγμή είναι να βρούμε έναν τύπο ηγεσίας που να είναι πέρα από την ιδέα των δημόσιων σχέσεων, που να είναι σε θέση, πέρα από τα λόγια, να προχωρήσει και στις πράξεις. Όσον αφορά τώρα το στρατιωτικό, στη στρατιωτική ηγεσία, η παλιά γενιά, φυσικά, είχανε την νοοτροπία του παλιού Γιουγκοσλαβικού στρατού. Η νέα γενιά, όμως, έχει εκπαιδευτεί σε δυτικές χώρες, κυρίως στο ΝΑΤΟ, Αμερική, Αγγλία, και προφανώς υπάρχουν και άλλες συμπράξεις με άλλες χώρες σε διμερές επίπεδο ή πολυμερές επίπεδο που μας βάζουν μας ευθυγραμμίζουν με το ΝΑΤΟ και τις δυτικές χώρες. Και είναι πολύ πιο εύκολο, λοιπόν, θα έλεγα, τα λόγια τα οποία λέγονται στο στρατό, μπορώ να πω ότι το 2009 οι πολιτικοί απέτυχαν να βάλουν την Βόρεια Μακεδονία στο ΝΑΤΟ, οι στρατιωτικοί το θέλαν από τότε. Είναι μια κουβέντα η οποία ακούγεται πολύ στον τομέα του στρατού.
να σας, αυτό το είπα για να σας δώσω τη γενικότερη ιδέα πως η στρατιωτική ηγεσία στρέφεται προς το ΝΑΤΟ, καθώς υπάρχει συνεργασία με πολλά ευρωπαϊκά κράτη, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορώ να πω ότι οι διπλωμάτες και οι πολιτικοί σε όλες αυτές τις χώρες δεν διαφέρουν από τους δικούς μας. Αυτό δεν είναι προς μομφή, αλλά θα πρέπει το πολιτικό μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτύξει καλύτερη επίγνωση του τι σημαίνει ευρωπαϊκή ασφάλεια. Και οι ιδέες της διπλωματίας θα λυθούν αυτόματα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν παίκτες Ευρωπαίοι και μη που μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση και δεν είναι κάτι, ξέρετε, αυτό το οποίο συνέβαινε στο παρελθόν, το οποίο λειτουργούσε πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρατηρήσεις σας και σένα και λέει το ίδιο, πιστεύω. Τώρα ότι έχει έρθει η στιγμή για το δεύτερο κομμάτι της συνάντησής μας που έχει σχέση με τις παράτυπες μεταναστευτικές ροές, ποια είναι η πολιτική και οι συμμαχίες της Ευρώπης για τα εξωτερικά της σύνορα. Θα ήθελα να αναφέρω εδώ ότι ο μιλητές μας θα είναι ο κύριος Αλέξανδρος Σαρίς από το Ρότερνταμ και ο κύριος Φλόριν Σμιτς, δημοσιογράφος από την Deutsche Welle, τη Θεσσαλονίκη. Γεια σας. Με ακούτε? Απλώς ήθελα να είμαι σίγουρος ότι με ακούτε. Ναι, όλα είναι εντάξει. Κύριε Σαρίδη, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Θα ήθελα που μου δίνετε το ψηφιακό βήμα να μιλήσω για 10-15 λεπτά για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Από ό,τι κατανοώ, ο Φλόριαν θα μιλήσει περισσότερο για περιπτώσεις που αφορούν την μετανάστευση. Γι' αυτό λοιπόν θα προσπαθήσω σαν κάποιο νομικό πλαίσιο και μετά ο Φλόριαν μπορεί να μιλήσει του τι συμβαίνει πραγματικά στην πραγματικότητα, στην πραγματική ζωή. Θα επικεντρωθώ σε τρία ζητήματα. Το πρώτο είναι η ιδέα της ανεξαρτησίας και η σημασία των συνόρων. Μετά το της επαναπροώθησης και τις κανονισμούς και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να ξεκινήσω λοιπόν για το θέμα της ανεξαρτησίας. Όλοι μας γνωρίζουμε το γεγονός ότι κάτι το οποίο ονομάζεται ανεξαρτησία σημαίνει ότι οι χώρες επικεντρώνονται και ευθυγραμμίζονται πίσω από αυτή την ορολογία η οποία περιλαμβάνει οποιαδήποτε εξουσία προέρχεται από το κράτος και ορίζει ένα κράτος. Έτσι λοιπόν, ένα από τα πιο κεντρικά θέματα φιλοσοφίας και νοοτροπίας είναι τα σύνορα. Γιατί? Διότι τα σύνορα καθορίζουν το ξένο από τη χώρα. Και όπως ο Τζόσεφ Κάρεν λέει, η εξουσία του να αποδεχτείς ξένους είναι βασικό για οποιαδήποτε κοινότητα. Και αυτό πιστοποιείται από τέτοιο φαινόμενο, καθώς ακολουθούμε τις περιπολίες συνόρων και τα σύνορα, τα οποία βοηθάνε να ρυθμίσουμε συγκεκριμένες επιθυμίες. Οι κοινότητες οι οποίες ακολουθούν αυτή την τακτική βοηθάνε μέσα από τα σύνορα να έχουν μια τεχνική σφαίρα μέσα από την οποία λειτουργούν.
και οι ηθικές αξίες και ευθύνες έχουν σχέση με αυτούς οι οποίοι δημιούργησαν τα σύνορα, ενώ ακολουθούν και μέσα από τα σύνορα τα οποία και τις περιοχές τις οποίες έχουν ορίσει ως σύνορά τους. Αυτό λοιπόν μπορεί να περιλαμβάνει κάποια ζητήματα μέσα στα σύνορά μας και τα προνόμια αυτά τα οποία μας δίνουν αυτά. Οι λόγοι για όλα αυτά είναι οποιοδήποτε κι αν είναι οι λόγοι, καθορίζουμε τους πολίτες βάσει της υπηκότητας και όχι του ανθρωπιστικού σκέλους και τα δικαιώματα των πολιτών. Αυτό το γενικό πλαίσιο λοιπόν μπορεί να μας οδηγήσει στο επόμενο λογικό βήμα ή στην επόμενη λογική σκέψη, ότι οι μετανάστες ή οι πρόσφυγες βρίσκονται συνήθως στο περιθώριο όσον αφορά την προστασία τους. Και εδώ έρχεται ο νόμος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο οποίος μας δίνει, μας μιλάει για την προστασία των ατόμων και που είναι ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη πράξη και η οποία βρίσκεται στην Συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών. Τα άρθρα 18-19, τα οποία ορίζουν τα βασικά θεμελιώδη δικαιώματα, ορίζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο και αυτά αντανακλούν την προσήλωση των κρατών μελών σε αυτού του είδους τις αρχές. Αυτές λοιπόν οι αρχές βρίσκονται στο άρθρο 33 της Συνθήκης της Γενέβης που αφορά το στάτους των προσφύγων που αποτελεί το θεμέλιο λίθο για την προστασία και απαγορεύει το να θέσει τους πρόσφυγες σε κίνδυνο και μάλιστα τους δίνει το δικαίωμα για την αίτηση ασύλου για όλα τα άτομα ανεξάρτητα από το νομικό τους καθεστώς, είναι το βασικό συστατικό βάσει του άρθρου 7 του 1966 για το πολιτικά δικαιώματα και βάσει των νόμου ενάντια στα βασανιστήρια και ενάντια στα ανθρώπινα δικαιώματα από το Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επίσης, τα θέματα ανάκρισης και περιορισμού αυτών. Η αρχή αυτή όχι μόνο σταματάει την επαναπροώθηση των προσφύγων σε άλλες χώρες, αλλά ακόμα σε χώρες όπου θα έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή των μεταναστών. Επίσης, τα σύνορα, τα οποία υπάρχουν και σε ξηρά και σε θάλασσα, και η απαγόρευση των συλλογικών αυτών προσπαθειών. Η φιλοσοφία της διαχείρισης των συνόρων οδηγεί τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βασίζεται σε ένα μοντέλο, τετραετές μοντέλο, που μιλάει για μέτρα σε τρίτες χώρες, όπως συμβουλές και εκπαίδευση, συνεργασία με τα γειτονικά κράτη, μέτρα για τα εξωτερικά σύνορα αυτά καθεαυτά και μέτρα που αφορούν την περιοχή στην οποία ανήκει η χώρα. Όταν υλοποιούμε αυτού του είδους τα μέτρα, μαζί με τρίτες χώρες, οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να εμπλακούν μέσα από την χάρτα η οποία ουσιαστικά ορίζει τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν κράτη δεν αισθάνονται υποχρεωμένα να ακολουθήσουν όλους αυτούς τους κανόνες, όπως σε κάθε άλλο ζήτημα του διεθνούς δικαίου, όπως μια χώρα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, τότε αυτή η ευθύνη υπάρχει, έρχεται στην επιφάνεια και η χάρτα εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση
όπως και στα κράτη-μέλη, μέσα από την προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό περιλαμβάνει όλα τα σημεία συνόρων μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο και μέσα από τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι πολίτες, οι χώρες, τα κράτη πρέπει να προστατεύουν τα δικαιώματα των πολιτών μέσα στο χώρο δικαιοδοσίας τους και βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου. Είναι η ευθύνη των κρατών αυτών και είναι υποχρέωση των κρατών μελών να υπακούουν αυτούς τους κανόνες και η ευθύνη των κρατών εμφανίζεται όταν υπάρχει ο συνδυασμός της συμπεριφοράς και των κανόνων. Για όλα τα κράτη-μέλη τα οποία ζητάνε τη βοήθεια τρίτων χωρών να αποτρέψουν την άφιξη μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση βασιζόμενοι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα η άσκηση του ελέγχου από τα άτομα τα οποία αφυκνύονται. Βεβαίως υπάρχει εξαίρεση η οποία δεν μπορεί να εξαιρεθεί. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Αυτά σημαίνουν, έχοντας πει όλα αυτά και έχοντας περιγράψει το πλαίσιο, για να προσπαθήσω να σας δώσω κάποιες πληροφορίες. Το πρώτο σκέλος είναι ότι τα κράτη διστάζουν στο να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση με τους διεθνείς οργανισμούς. Θέλουν να ελέγχουν τη διαδικασία και να ελέγχουν ακριβώς το τι ακριβώς συμβαίνει και να διασφαλίζουν ότι η ανάκριση, εάν είναι μόνιμη, δεν θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα. Άρα λοιπόν ο έλεγχος των συνόρων είναι ένα από τις θεμελιώδεις έννοιες της ανεξαρτησίας. Όταν μεταφέρεται όμως σε ένα τρίτο μέλος, δεν είναι κάτι το οποίο οι χώρες το κάνουν με μεγάλη εκτίμηση ή αποδοχή και ευχαρίστηση. Ουσιαστικά το κάνουν λόγω αναγκαιότητας. Είτε βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου οι εθνικοί πόροι δεν είναι αρκετοί για να διασφαλίσουν τον αποτελεσματικό έλεγχο των συνόρων, ή υπάρχει μια εξαιρετική περίπτωση όπως έγινε στα σύνορα του Εύρου με την Ελλάδα, όπου υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν καθοδηγηθεί ή θέλανε να περάσουν μέσα από τα ελληνικά σύνορα ακόμη χρησιμοποιώντας και βία. Και φυσικά όταν μιλάμε για καταστάσεις στην θάλασσα, όπου τα σύνορα είναι πολύ πιο δύσκολο να ελεγχθούν και να παρακολουθηθούν βάσει της επέκτασης και των θαλασσίων συνόρων, μερικές φορές μπορεί να είναι πάρα πολύ πιο περίπλοκο το ζήτημα από ό,τι είναι, για παράδειγμα, από τα σύνορα ξηράς, όπως είναι η κατάσταση σήμερα στα Βαλκάνια, όπως είναι μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και Βουλγαρίας και Βόρειας Μακεδονίας. Θα ολοκληρώσω με 10 προτάσεις για πρακτικά μέτρα για διαχείριση, και η πρώτη μου πρόταση θα ήταν μία αξιολόγηση και παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις τρίτες χώρες. Όταν βλέπουμε την διάταξη όλων των liaison αξιωματούχων και όλες τις χώρες οι οποίες βρίσκονται στην τη μετάβασή τους σε τρίτες χώρες, επίσης θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση πώς γίνεται η εφαρμογή των θεμελιωδών αδικημάτων και να καλυμπράρει την κατάσταση ώστε να μην υπάρχει αυτή η παραβίαση. Αυτή η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται μέσα από συγκεκριμένες τακτικές και μέσα από καθιερωμένους θεσμούς. Το άρθρο 4, παράγραφος 2,
του 2014 του κανονισμού όσον αφορά τη Frontex μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός. Θα πρέπει να γίνεται συνεχής παρακολούθηση για αλλαγές οι οποίες μπορεί να υπάρξουν. Η δεύτερη πρόταση θα ήταν η διευκρίνηση όσον αφορά, η σαφήνεια όσον αφορά τις σχέσεις με τρίτες χώρες. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει η σκέψη ότι σε πάρα πολλές χώρες δεν υπάρχει η ίδια άποψη όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα σε σχέση με τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα πρέπει να, για παράδειγμα, να χρησιμοποιηθούν οδηγίες για το πώς να λειτουργήσουν οι αεροπορικές εταιρείες σε συγκεκριμένες μεταφορές από αυτές τις χώρες προς την Ευρώπη. Επίσης, σε περίπτωση ρεαλιστικής βλάβης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι μετανάστες, άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να εισέλθουν στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μην σταματώνται και να μην επιστρέφονται από τη στιγμή που είναι γνωστό ότι στη χώρα στην οποία θα επιστρέψουν θα αντιμετωπίσουν, θα υποστούν πολύ μεγάλη τιμωρία. Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα της επαναπροώθησης και της μη επαναπροώθησης, το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί. Ένα άλλο θέμα είναι οι αξιωματούχοι τρίτων χωρών ως σημείο επαφής με την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιβολής πολιτικών και αρχών, θα πρέπει να ενημερωθούν όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, και αυτό είναι σημαντικό, κυρίως όταν μιλάμε για χώρες και αξιωματούχες οι οποίες βρίσκονται στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διευκρίνηση των ευθυνών και το ποιος είναι υπεύθυνος για τα σχέδια δράσης, και θα πρέπει να είναι έτσι δομημένα ώστε να μην υπάρχει η πιθανότητα καταπολέμησης και παραβίασης των ουσιωδών δικαιωμάτων. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για την αντιμετώπιση η οποία παρουσιάζεται στα σύνορα. Το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι να δημιουργηθούν οι καλύτερες δεξιότητες και στις τρίτες χώρες, κυρίως όσον αφορά τον μεταναστευτικό δίκαιο. Όταν μιλάμε για τις τρίτες χώρες, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να γίνει η σωστή χρήση του δικαίου των μεταναστών και των θεμελιώδων δικαιωμάτων. Αυτή η ιδέα είναι πάρα πολύ σημαντική, κυρίως όταν αναφερόμαστε σε χώρες οι οποίες βρίσκονται υπό κατάσταση πολέμου. Αν ο νόμος απαιτεί προσωπική αξιολόγηση προτού ληφθεί απόφαση για την είσοδο από μένος μετανάστη σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία, θα πρέπει να παρέχεται νομική και βοήθεια αλλά και διερμηνία, και εφ' το λόγο θα πρέπει να γίνεται αυτή η αξιολόγηση με βάση τη λογική της προστασίας του ατόμου που βρίσκεται υπό αξιολόγηση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να μεταφερθούν αυτοί οι άνθρωποι σε κάποιο σημείο που θα είναι ασφαλής, και όταν μιλάμε για την θάλασσα και την διάσωση στην θάλασσα, δεν θα πρέπει να μεταφέρονται σε χώρες όπου η ζωή τους βρίσκεται σε κίνδυνο. Και αυτό έχει σχέση με τον διεθνές δίκαιο. Και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι κατευθυντήριες οδηγίες των ΗΕ για το τι θεωρείται ασφάλεια σε αυτούς τους ανθρώπους.
Και τέλος θα πρέπει να αναφερθούμε εδώ στο θέμα για την ασφάλεια και την προστασία των συνόρων, ώστε να υπάρχει διασφάλιση ότι τα άτομα τα οποία βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα ενημερώνονται για το τι ακριβώς συμβαίνει και τα άτομα τα οποία θα πρέπει να περάσουν γνωρίζουν πολύ καλά τις διαδικασίες. Θα πρέπει να γίνεται πλήρη χρήση των ήδη υπαρχόντων εργαλείων και να δημιουργηθούν καινούργια εργαλεία με την συνεργασία και της Frontex αλλά και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα πρέπει όταν αναφερόμαστε σε όλα αυτά τα θέματα να γνωρίσουμε ότι δεν αρκεί μόνο να περιλαμβάνονται μέσα στο νομικό πλαίσιο αλλά να εφαρμόζονται και στην πράξη. Έχοντας λοιπόν ολοκληρώσει, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την προσοχή σας και πολύ ευχαρίστως να απαντήσω σε ερωτήσεις στο τέλος της συνάντησης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις υποδείξεις σας και την παρουσίασή σας σε αυτό το τόσο προβληματικό τομέα. Και τώρα, ο λόγος σας στον κύριο Σμίτσε Φλόριαν. Έχεις το λόγο. Καλησπέρα. Δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι επιστήμονας. Η δουλειά μου λοιπόν είναι να συνδέω διάφορα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στην καθημερινή ζωή και μετά να συνομιλώ με ειδικούς όπως εσείς και επιστήμονες και να διαχέω αυτή τη γνώση στους ανθρώπους, στον κόσμο που δεν έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις αυτούς τους τομείς. Και αυτό δουλεύει πάρα πολύ, αυτή η λογική δουλεύει πάρα πολύ για αυτή την περιοχή όπου τα σύνορα έχουν πολύ διαφορετική σημασία από ό,τι στην Δυτική Ευρώπη και στη Γερμανία που προέρχομαι. Και θα ήθελα εδώ να σας μεταφέρω κάποιες εμπειρίες και κάποια γνώμη, ιδέες τις οποίες έχω, ιδιαίτερα όσον αφορά το μεταναστευτικό και τα σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, όντας ανταποκριτής σε αυτό το μέρος της Ευρώπης, σημαίνει ότι υπάρχει, αναγνωρίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσπιστία στον κόσμο και υπάρχει πάρα πολλές, θεωρούν πολλοί κόσμος, βλέπει την Deutsche Welle, με την οποία εγώ συνεργάζομαι ως ένα αξιόπιστο μέσο ανημέρωσης, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι δεν πιστεύουν ότι αυτό είναι αξιόπιστο μέσο και ότι εγώ ως δημοσιογράφος λέω την αλήθεια, αλλά βλέποντας τα σχόλια στο Facebook που μου έρχονται, κατηγορούμε πολλές φορές ότι είμαι κατάσκοπος της Άγκυρας, του ΝΑΤΟ, του ΣΟΡΟΥ, για κάποιο λόγο των Ευρωπαίων. Κανένας δεν προσδιορίζει για ποιους Εβραίους μιλάνε, γιατί να με πληρώνουν. Δεν έχει καμία σημασία. Αντίθετα, σε πάρα πολλές περιπτώσεις φαίνεται πιο πιθανό σε αυτόν τον κόσμο να στρέφονται εναντίον μου και εναντίον της δημοσιογραφίας γενικά, σαν αυτό να είναι ένα πλαίσιο, γιατί αυτό δημιουργεί μια πολυπλοκότητα και αυτό δεν ταιριάζει στο μυαλό πολλών εθνικιστών. Θα έλεγα εδώ ότι δεν είμαι ένας ονειροπόλος ο οποίος λέει ανοίξτε τα σύνορα και αφήστε όλο τον κόσμο να μπει μέσα, αλλά ως δημοσιογράφος και ως πολίτης θα έλεγα το να καταλάβει κανείς το πώς γίνεται η συζήτηση στις άλλες χώρες, το πώς μας βλέπουν, μας δίνει πληροφορίες για το ποιοι πραγματικά είμαστε, αντί να κλείνουμε το στόμα και να μην μιλάμε και να βλέπουμε μόνο τα εθνικά μέσα ενημέρωσης ως τα καλύτερα και έτσι χάνουμε την προοπτική και αυτό θα πρέπει να παρακολουθούμε το τι συμβαίνει από πολλαπλές πηγές για να αναγνωρίζουμε και πώς είναι ο εχθρός.
Η εικόνα ενός εχθρού σε δημόσιο επίπεδο δουλεύει πολύ καλύτερα από οποιαδήποτε συνθήκη ή αναγκοχή. Αν η κυβέρνηση και τα μέσα, άφηνε τα μέσα ενημέρωσης να λειτουργήσουν ανεξάρτητα, να μην έχουν μόνο μία φωνή και έναν τρόπο παρουσίαση των γεγονότων, αυτό θα οδηγούσε σε ένα διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης και ξέρετε, καμιά φορά, αν βρεθεί κάποιος ο οποίος να έχει διαφορετική άποψη, τότε θεωρείται και προπαγάνδα. Αυτή είναι μία κατάσταση, μία πραγματικότητα και από πολλούς άλλους δημοσιογράφους από τη στιγμή που το γεγονός των Εύρων, το ανέφερε και όλοι το γνωρίζουμε, όλοι αυτοί οι μετανάστες που προσπάθησαν να περάσουν στον Εύρο, είναι, μην ξεχνάμε ότι η συμφωνία μεταξύ, η διαπραγμάτευση μεταξύ Άγκυρας και Βρυξέλλες δεν οδήγησε πουθενά. Και για τον εκβιασμό της Ευρώπης, ο Ερντογάν είπε ανοίξτε τα σύνορα, περάστε όλοι μέσα στην Ελλάδα και το ενδιαφέρον είναι ότι τους έφερε ο Ερντογάν σύμφωνα μόνο στα σύνορα της Ελλάδας και όχι στα σύνορα της Βουλγαρίας, γιατί σύμφωνα με αυτούς που τα λένε, η Ευρώπη έχει μια συναισθηματική σχέση με την Ελλάδα και θα τρελαινόταν από το γεγονός. Μίλησα με πάρα πολλούς Έλληνες συναδέλφους που βρίσκονταν στα σύνορα και πολλοί από αυτούς ήταν και στη Λέσβο και πήγανε και στη Λέσβο με τα τηλεοπτικά συνεργεία και εκείνοι μου είπαν ότι θα πρέπει να ενημερωθεί η Γερμανία όσον αφορά τη ιστορική διάσταση της διαμάχης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Όπως άκουσα από έναν συνάδελφο, ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ σκληρά για να έχει αντικειμενικότητα και να μην αφήνει το συναίσθημα να μπαίνει στη μέση, μου είπε ανέφερε ότι κανένας δεν ενδιαφέρεται για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν μεταξύ την Ελλάδα και την Τουρκία. Αυτό είναι ένα μεταναστευτικό πρόβλημα. Και γιατί ο Ερντογάν να στείλει μετανάστες στα ελληνικά σύνορα και όχι στα βουλγαρικά, ο Γερμανός δεν πρόκειται να το καταλάβει ποτέ. Λόγω τριών πραγμάτων. Πρώτα απ' όλα, λόγω έλλειψης πληροφοριών που μπορεί να έχουν οι συνάδελφοι στη Γερμανία. Δεύτερον, είναι πολύ δύσκολο για τα μέσα ενημέρωσης να συνδέσουν πλήρως το ένα θέμα με το άλλο. Και τρίτον, λόγω έλλειψης ισορροπίας με τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι ειδήσεις. Υπάρχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες δημοσιογράφοι, οι οποίοι έχουν πολύ καλύτερη πρόσβαση στον τοπικό πληθυσμό και τα λοιπά, μιλάνε τη γλώσσα. Αλλά δεν θεωρούνται ότι είναι συγγραφείς του άρθρου, για παράδειγμα, που βασίζεται στις πληροφορίες που εκείνοι παρέχουν. Λέγονται Stringer αυτοί, είτε έτσι. Οι ρεπόρτερ λοιπόν και οι Stringer δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο παρά το γεγονός ότι μπορεί να δουλεύουν στην ίδια, στο ίδιο θέμα και οι περισσότερες πληροφορίες να προέρχονται από τον Stringer και όχι από το ρεπόρτερ. Μαθαίνεις πολλά πράγματα. Από τη δική μου την εμπειρία, η ποιότητα της δημοσιογραφίας αυξάνεται κατά πολύ όταν συζητάς με τους άλλους, με άλλους δημοσιογράφους για να γνωρίζεις πολύ καλά ποιο είναι το θέμα σου. Και όταν μιλάμε για παράδειγμα για περιστατικά τιμώρια και την πυρκαγιά που έγινε εκεί, είναι για μένα πολύ σημαντικό να μιλάω με τον κόσμο, να μιλάω με συναδέλφους για να έχω μια γενικότερη εικόνα και να μπορώ να επεξεργαστώ καλύτερα τις εικόνες που έπειρα
στη διάρκεια της ημέρας και όταν γράφω το άρθρο στη νύχτα να έχω πολύ περισσότερες πληροφορίες. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε μία συνεργασία, μία πραγματικότητα σαν μέσα μας και σε ενημέρωσης για να γνωρίζουμε και εμείς μέσα από αυτή τη συνεργασία να μπορούμε να επιβεβαιώνουμε τις πληροφορίες που έχουμε και το τι πρέπει να αναφέρουμε. Κυρίως τώρα που υπάρχουν τόσα θέματα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, μετά από το περιστατικό του Εύρου, τα μέσα και στις δύο χώρες έχουν ξεκινήσει ένα πόλεμο προπαγάνδας. Μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο, παρά το γεγονός ότι με ενοχλεί πάρα πολύ, αλλά βλέπουμε τα άρθρα, την κάλυψη που συμβαίνει όσον αφορά την ΑΟΣ για την Ελλάδα και την Τουρκία. Δεν αναφέρονται τα πραγματικά νομικά θέματα, αλλά συναισθηματικά θέματα. Είναι δύσκολο να βρεις στην Ελλάδα κάποιον συνάδελφο ο οποίος να λέει ότι και η Τουρκία έχει δικαιώματα. Είχα την τιμή να συζητήσω με τον Αλέξανδρο για αυτό το θέμα. Ήταν εκείνος ο οποίος είπε ότι πρέπει να έχουμε και μια κριτική στάση στο πώς αναφέρονται τα γεγονότα στην Ελλάδα παρά το γεγονός ότι είναι Έλληνας. Όσοι μιλούν λοιπόν για αυτά τα θέματα έχουν την τάση να ακολουθούν την εθνική λογική και να μην παρουσιάζουν το γενικότερο πλαίσιο. Αυτό συνέβη και στην περίπτωση με το Μακεδονικό, όπου τα μέσα ανέφεραν συνεχώς, παρά το γεγονός ότι κανένας Έλληνας δημοσιογράφος δεν πήγε στη Βόρεια Μακεδονία να δει από κοντά τι συμβαίνει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν αναφέρεσαι σε πράγματα τα οποία έχουν τέτοιο πολιτικό βάρος. Εμείς θα πρέπει να πιέσουμε τον εαυτό μας, να έχουμε όλες τις οπτικές γωνίες και να μην θέλουμε να διαμορφώσουμε την γνώμη των άλλων. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται να έχεις ανθρώπους τους οποίους εμπιστεύεσαι, να έχεις ένα δίκτυο το οποίο να εμπιστεύεσαι και από την άλλη πλευρά των συνόρων. Και δεν μπορεί να λέει, να βγαίνει κάποιος δημοσιογράφος και να λέει ότι ο Χ από τα Σκόπια, τα οποία ήθελαν να κατεβάσουν τα στρατεύματα, να καταλέβουν τα ίνη Θεσσαλονίκη. Δεν θα πρέπει να γίνεται αυτό και να μην κάνουμε copy-paste τις φήμες οι οποίες υπάρχουν και τις οποίες φτάνουν στα χέρια μας. Απλά να βλέπουμε την κατάσταση η οποία επικρατεί σε κάθε χώρα. Ως δημοσιογράφος θα πρέπει να βλέπετε τα πράγματα διαφορετικά, χρειάζεται συναδέλφους από την άλλη πλευρά των συνόρων με τους οποίους να μπορείτε να συνεννοηθείτε για να αποκτήσετε μια ολοκληρωμένη εικόνα και κυρίως σε καταστάσεις κρίσεων. Εδώ θα ήθελα να σας πω, μοιραστώ μαζί σας μια εμπειρία. Έκλεισαν τα σύνορα επισήμως μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας λόγω της πανδημίας και ξεκινήσαμε να μιλάμε με τη συνάδελφο Αλεξία Καλαϊτζή για το μεταναστευτικό. Προσεκτικά αρχίσαμε να μιλάμε για τις πηγές μας που έχουμε πηγές στα διαβατά και το πώς ακριβώς η αστυνομία αντιμετώπιζε τους μετανάστες και τους έστελνε στην Τουρκία πίσω. Αυτό, ξέρετε, μέσα σε αυτό το σκοτάδι του lockdown βρέθηκε ότι πάρα πολλοί αξιωματούχοι εφαρμόζουν επαναπροώθηση από την Ελλάδα προς την Τουρκία. Εγώ και η Αλεξία αποφασίσαμε να συνεργαστούμε στην Deutsche Welle που μας έδωσε την ευκαιρία
να συνεργαστούμε και με έναν Τούρκο συνάδελφο στην Κωνσταντινούπολη, Γερμανός Ελληνίδα και Τούρκος λοιπόν, αποφάσισαν να συνεργαστούν για να παρουσιάσουν μια τέτοια κατάσταση. Ξέρετε, είναι δύσκολες αυτές οι συνεργασίες σε όλο τον κόσμο, αλλά μιλώντας στα διαβατά, εγώ και η Αλεξία, μιλήσαμε μέσω του Facebook με άτομα τα οποία είχαν επαναπροωθεί στα διαβατά, στη Τουρκία, και είδαμε και φωτογραφίες, ελέγξαμε τις φωτογραφίες για την ακρίβειά τους και αν στέκουν, και ο συνάδελφος από την Κωνσταντινούπολη πήγε και επισκέφτηκε αυτά τα άτομα, τους έθεσε ερωτήματα, μίλησε μαζί τους, έλεγξε αυτά τα οποία μας έλεγαν, ή αν ταιριάζουν αυτά τα οποία έλεγαν σε εκείνον με αυτά που είχαν πει στην Αλεξία και εμένα. Άρα λοιπόν μια διεθνής ομάδα που δούλευε πέρα από τα σύνορα, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε μόνο να αντιμετωπίσει ένα τόσο δύσκολο θέμα. Όταν στείλαμε τα ευρήματα στην κυβέρνηση, αγνόησαν πλήρως αυτά τα οποία λέγαμε, δεν έθεσαν το θέμα που βρήκαμε, πώς καταλήξαμε σε αυτά τα συμπεράσματα, και μας κατηγόρησαν ότι κάνουμε τουρκική προπαγάνδα και ουσιαστικά υποστηρίζουμε τους μετανάστες οι οποίους στέλνει η Άγκυρα στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι είχαμε τα ντοκουμέντα εκείνα, τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης αγνόησαν όλα αυτά τα οποία θέλαμε να δούμε, θέλαμε να πούμε, και πήραν, ξέρετε, και μιλάω για έντυπα και μέσα ενημέρωσης τα οποία αποδέχονται τα άρθρα τα οποία γράφω και σχολιάζουν επ' αυτών. Αλλά το συγκεκριμένο το έθαψαν. Αυτή ήταν η εμπειρία μου. Η αντίδραση στη κοινωνικά μέσα ήταν επίσης πάρα πολύ επιθετική. Όχι τόσο πολύ προς εμένα, γιατί εγώ είμαι Γερμανός, γιατί είμαι προδότης ή κατάσκοπος, όπως σας είπα και στην αρχή. Αλλά η Ελληνίδα συνάδελφος δέχτηκε πολύ μεγάλες εξυβρίσεις και για το γεγονός ότι είναι Ελληνίδα και γράφει αυτά τα πράγματα για την πατρίδα της, και κανένας δεν έθεσε το ερώτημα αν πραγματικά συμβαίνουν. Η ελληνική κυβέρνηση έγινε πιο αυστηρή στη συνέχεια. Απέκτησαν ένα πολύ αυστηρό ύφος όσον αφορά την Deutsche Welle. Υπήρχαν άτομα από το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού που επικοινώνησαν με την Deutsche Welle και τους έδωσαν οδηγίες για το πώς θα πρέπει να γράφουν αυτά τα θέματα. Αυτό δείχνει πόσο φοβήθηκε η κυβέρνηση που έλαβε να ακούσει την αντίθετη πλευρά. Και δείχνει και κάτι άλλο επίσης. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τις απόψεις και από τις δύο πλευρές των συνόρων για να υπάρχει μία διεθνοποίηση των θεμάτων και να μην χτίζουμε τείχους για εσωτερική κατανάλωση και να μην ενδιαφερόμαστε για το τι συμβαίνει από την άλλη πλευρά. Μόνο με αυτό το ρόλο μπορεί να αντιληφθεί ο κόσμος και οι πολίτες ποιος είναι ο ρόλος της δημοσιογραφίας σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Τι θα πρέπει να βελτιωθεί από νομικής πλευράς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τώρα? Τι θα πρέπει να βελτιωθεί από νομική πλευρά όσον αφορά συνθήκες και πολιτικές? Κατά την άποψή μου, το τρέχον επίπεδο προστασίας είναι καλό. Πιθανόν, το πρόβλημα είναι η υλοποίηση.
Κάθε φορά λοιπόν που υπάρχουν ροές που προσπαθούν να μπουν στα ευρωπαϊκά σύνορα, οι ευρωπαϊκές χώρες αισθάνονται υπό απειλή, διότι δεν είναι σίγουροι του πώς να διαχειριστούν αυτές τις μεγάλες ροές προσφύγων. Αλλά η νομική προστασία δεν είναι κακή. Η υλοποίηση του πλαισίου δεν είναι ακριβής. Επίσης, οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται να είναι λίγο οπισθοδρομικές, όχι προοδευτικές. Προσπαθούν να υποστηρίξουν την ιδέα ότι μόνο οι χώρες που βρίσκονται, που τα σύνορά τους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, θα πρέπει να πάρουν, να αναλάβουν όλο το βάρος των προσφύγων και να τους δώσουμε οικονομική βοήθεια για να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Αλλά όταν μιλάμε για την κατανομή των προσφύγων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε εδώ έχουμε πρόβλημα. Υπάρχουν ένας μεγάλος αριθμός προσφύγων οι οποίοι έχουν συγγενείς σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που θα θέλανε να συνενωθούν μαζί τους. Και δεν είναι πάντοτε εφικτό ή δυνατό ή πιθανόν αυτό να συμβεί. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, το πλαίσιο δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι στις πολιτικές και οι πολιτικές θα πρέπει να αποφασιστούν σε 27 ανεξάρτητες χώρες και όλες αυτές οι χώρες, όταν φέρνουν το θέμα στο τραπέζι, την εθνική τους ανεξαρτησία τη βάζουν στο τραπέζι και προσπαθούν να την προστατεύσουν. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, μια καλύτερη και μεγαλύτερη συνεργασία θα μπορούσε να βοηθήσει το νομικό πλαίσιο να φαίνεται πιο ακριβές από ό,τι είναι σήμερα. Μία ερώτηση για τον κύριο Σμιτ. Μιλήσατε για την ελευθερία του λόγου στην Ελλάδα και ότι εσείς και οι συνάδελφοί σας έχετε στοχοποιηθεί. Τι θα πρέπει να βελτιωθεί πάνω σε αυτό το θέμα? Είναι πολύ δύσκολο το ερώτημα να απαντήσω, διότι εμπλέκεται με το νομικό και πολιτιστικό πλαίσιο. Σε νομικό πλαίσιο θα ήταν σημαντικό να υλοποιηθεί αυστηρότερη νομοθεσία ενάντια σε ανθρώπους οι οποίοι απειλούν δημοσιογράφους που εκφράζουν την άποψή τους δημόσια. Ξέρω ανθρώπους οι οποίοι έχουν ξυλοκοπηθεί γιατί μίλησαν για το θέμα το μακεδονικό. Πολλές φορές έχω απειλές ότι θα με σκοτώσουν. Και αυτό στην Ελλάδα, αυτό δεν είναι έγκλημα. Θα μπορούσα να πάω λοιπόν στο δικαστήριο και να γίνω ακόμα πιο ορατός και αυτοί οι άνθρωποι να μην έχουν κάποιο πρόβλημα. Νομίζω ότι εάν απειλείς κάποιον αυτό δεν είναι κάτι μικρό, είναι πολύ σημαντικό και είναι πάρα πολύ απειλητικό. Φυσικά, από την άλλη μεριά, είναι και θέμα κουλτούρας, το οποίο πιστεύω χρειάζεται να μάθουμε, να σταματήσουμε, να μην λέμε τη Μακεδονία, Μακεδονία. Οι Τούρκοι είναι οι προϊόνοι, οι εχθροί μας. Είναι κάτι το οποίο έχω παρατηρήσει στην καθημερινή μου ζωή και αν έμενε κάποιος Θεσσαλονίκη θα έβλεπε το πώς ουσιαστικά μπορεί να πιάνει τα προβλήματα και πώς μπορεί να γεφυρωθεί το κάσμα για δημόσιο διάλογο και να μην είμαστε επηρεασμένοι ιδεολογικά, είτε από την αριστερή πλευρά, είτε από τη δεξιά πλευρά. Και χρειάζεται απλά να σταματήσουμε να φωνάζουμε σε ανθρώπους που τολμούν να πούνε κάτι με το οποίο δεν συμφωνούμε. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχουμε και στη Γερμανία. Ξέρετε, με αυτό το μικρό πραγματάκι που είναι το ερωτηματικό.
Κανένας δεν ρωτάει ερωτήσεις. Νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε ερωτήσεις και αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό και από τη νομική πτυχή του ζητήματος. Διότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε να παρουσιάσουμε πληροφορίες που θα ενημερώσουν τους ανθρώπους σε τέτοιο επίπεδο που θα μπορούν να παίρνουν πολύ καλές αποφάσεις. Και η τελευταία ερώτηση, πιστεύετε ότι υπήρξε μία συμφωνία ανάμεσα της Μέρκελ, του Τσίπρα και του Ερντογάν για τις μεταναστευτικές ροές την προηγούμενη περίοδο? Απευθύνεστε σε μένα ή στον Αλέξανδρο, σε εσάς? Αυτό το ερώτημα είναι αυτό το οποίο είδαμε μέσα από τη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Δεν βλέπω κάποια συνωμοσία πίσω από αυτό. Είμαι σίγουρος ότι υπήρξε κάποια μορφή συμφωνία, διότι η Γερμανία προσπαθεί να γατζωθεί σε αυτή τη συμφωνία, η οποία δεν είχε και πολλά αποτελέσματα. Ο μόνος λόγος που ο Ερντογάν ήταν επιτυχημένος με αυτό το σοου που έκανε στον Εύρο, στα σύνορα του Εύρου, είναι διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κάποια λύση από μόνη της να προσφέρει. Άρα λοιπόν χρειαζόταν κάτι για να πει ναι, σταματάμε αυτή την σταθερή ροή μεταναστών στην Ευρώπη, αλλά ουσιαστικά για να αγοράσουμε χρόνο. Άρα λοιπόν, πιστεύω ότι είναι πιθανόν κάποια στιγμή ο Ερντογάν, ο Τσίπρας και η Μέρκελ να κάνανε κάποια συζήτηση κάποια στιγμή και στο τέλος και αυτό να οδήγησε στην συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Bye.